Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και σήμερα Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και η κυβέρνηση ανεβάζει ταχύτητα και τρέχει να προλάβει να κλείσει τις εκκρεμότητες που απομένουν μέχρι και την εκταμείευση της επόμενης δόσης, μετά και τη συμφωνία που πέτυχε στο Eurogroup. Κλειδί, όπως φάνηκε από εχθές, είναι η επαναγορά ομολόγων, για την οποία ο Υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε αισιόδοξο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά τις επόμενες δύο ώρες. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 5. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της σημερινής μέρας σε τίτλους. Τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης για ανάκαμψη της οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την αποκατάσταση των αδικιών, καθώς και την αντιμετώπιση της ανεργίας, έθεσε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μηνύματα αισιοδοξίας μετά και τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Μαξίμου. Έχει αλλάξει το κλίμα, δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η παραμονή στην Ευρωζώνη είναι εξαιρετικά θετική εξέλιξη, είπε ο Φώτης Κουβέλης. Συνέντευξη για τα αποτελέσματα του Eurogroup θα δώσει σε λίγη ώρα ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος, αναφερόμενος στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, σημείωσε νωρίτερα ότι τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθούμε. Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης είναι έτοιμα να εξετάσουν μέτρα περαιτέρω μείωσης του ελληνικού χρέους κάτω από το 110% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δήλωσε αποκλειστικά στην εκπομπή Νέοι Φάκελοι του Sky ο Επίτροπος Όλη Ρεν. Συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους είχε νωρίτερα ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Το τραπέζι η πάταξη της εισφοροδιαφυγής, η καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησαν μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων Ελλάδα, ζητώντας την ακύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία καταργούνται διατάξεις προστασίας σοβαρά αναπήρων. Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου με θέμα την έγκριση των υποψηφίων επενδυτών που περνούν στην επόμενη φάση για την πώληση του 33% των μετοχών του ΕΠΑΠ. Όλες αυτές τις εξελίξεις λοιπόν θα δούμε τις επόμενες δύο ώρες. Σε λίγο, όπως σας είπαμε και πριν, ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του κ. Στουρνάρα, του Υπουργού Οικονομικών, για ενημέρωση και να ρίξει έτσι φως, να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις για την συμφωνία που επιτεύχθη. Να πάμε όμως πρώτα στο Γιάννη Τζούνο για να δούμε, Γιάννη, ποιες είναι τώρα οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, τι δήλωσαν Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αφού ξεκίνησες από τον κύριο Στουρνάρα, απλά πρέπει να σου πω ότι στη συνέντευξη τύπου ενδεχομένως να περιμένουμε αν ο κύριος Στουρνάρας θα ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που δεν είναι άλλο από την επαναγορά ομολόγων. Και το λέω αυτό, Εύα, γιατί εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, γιατί ήταν στη σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών στην αρχή ο κύριος Στουρνάρας για να τους ενημερώσει για τα αποτελέσματα του Eurogroup και βέβαια το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Τον ρωτήσαμε, βγαίνοντας οι δημοσιογράφοι, τι γίνεται με την επαναγορά ομολόγων και είπε: δεν θα ήθελα να σας πω τίποτα. Θα βγουν σχετικές ανακοινώσεις. Άρα, περιμένουμε να δούμε αν θα πει κάτι περισσότερο στη συνέντευξη του. Και το λες αυτό πολύ σωστά, γιατί είναι πολύ καθοριστική σημασία το αν θα πετύχει και το πώς θα πάει σχετικά και με την εκταμείευση της δόσης. Κοίταξε, έχει τεθεί ως προαπαιτούμενο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Δηλαδή, πρέπει μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί η επαναγορά των ομολόγων. Λοιπόν, πάμε στα του Υπουργικού Συμβουλίου. Να σου πω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θέλει να ακούει θριαμβολογίες από την πλευρά των Υπουργών. Τερματίστηκε η μεγάλη μάχη που δόθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο τελευταίο Eurogroup, είπε ο κύριος Σαμαράς. Αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Στουρνάρα ότι έκανε ένα τιτάνιο έργο. Και όπως είπε και όλοι οι Υπουργοί, τα δώσατε όλα σε σημείο αυτοθυσίας. Θα διορθώσουμε τα όποια λάθη στη λειτουργία μας, ανέφερε ο κύριος Σαμαράς. Πλέον, όπως είπε, η κυβέρνηση στο εξωτερικό είναι αξιόπιστη. Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να τραυματιστεί αυτή η αξιοπιστία της Ελλάδος. Ζήτησε από όλους τους υπουργούς να είναι συντονισμένοι και να λειτουργούν πιο συντονισμένα. Ανέφερε ότι πρέπει να προχωρήσουν τα προαπαιτούμενα μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου. Και παρουσίασε ένα τρίπτυχο για τα υπουργεία, με αυστηρή εποπτεία κάθε υπουργείου στον προϋπολογισμό, εφαρμογή των μέτρων χωρίς χαλάρωση και βοήθεια όλων στις αποκρατικοποίησεις. Είναι σημαντικό να σου πω, Εύα, ότι θα υπογραφεί ουσιαστικά ένα μνημόνιο μεταξύ του κυρίου Σταϊκούρα και κάθε υπουργού, για να υπάρχει ένας έλεγχος στο Υπουργείο, που θα έχει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτές είναι ύψους 9,3 δισεκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, ο κύριος Σταϊκούρας σε κάθε Υπουργείο θα κάνει μια καταγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους, έτσι ώστε όταν εκταμιευτεί η δόση να μπορούν να ξέρουν πού ακριβώς θα διοχετευτούν τα χρήματα αυτά. Τι χρωστάει δηλαδή το κράτος και να δώσουν μάλλον και μια προτεραιότητα, να δουν πού επήγει, ας πούμε, να δώσουν τα χρήματα. Μάλιστα, είπε ο κύριος Σαμαράς ότι ουσιαστικά αυτό είναι θέμα αξιοπιστίας του κράτους. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι και ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι βρίσκεται η χώρα μας στο ζενίθι της αξιοπιστίας και μάλιστα είπε ότι στο Eurogroup του Ιουνίου
τον Ιούλιο, συγγνώμη, υπήρχαν αρκετοί εχθροί. Τώρα είναι όλοι φίλοι. Και επανέλαβε ότι για την Ευρώπη πλέον η Ελλάδα έκανε όλα όσα έπρεπε. Αυτά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να κλείσω λέγοντας ότι υπήρξε σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών, εκεί όπου έγινε Γιάννη, συζήτηση. Πριν μας πεις γι' αυτό, μείνε μαζί μας, σε παρακαλώ πολύ. Να βρούμε τώρα τηλεφωνικά τον Νίκο Φιλιππίδη, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών προσέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου Νίκο θα δώσει συνέντευξη τύπου για τις λεπτομέρειες και θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Νίκο. Ναι, είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, Εύα. Καλό απόγευμα. Περιμένουμε να μάθουμε καταρχήν το πιο σημαντικό, νομίζω, από όλα, γιατί εξαρτάται από αυτό το ίμιση της επιτυχίας της νέας απόφασης του Eurogroup, είναι πώς θα γίνει αυτό το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων και πώς θα εξασφαλιστεί η επιτυχία του, δεδομένου ότι η συνέχιση παραμονή στο πρόγραμμα από πλευράς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχει εξαρτηθεί από την επιτυχία του. Και πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν τις τελευταίες ώρες έντονες πληροφορίες ότι οι ελληνικές τράπεζες, για παράδειγμα, οι οποίες έχουν 15 δις ομόλογα, και η ελληνική πλευρά προφανώς θεωρεί δεδομένη τη συμμετοχή τους, είναι αποφασισμένες οι διοικήσεις τους να μην συμμετάσχουν. Είναι αποφασισμένες να μην συμμετάσχουν και ή σε κάθε περίπτωση να δημιουργήσουν προσκόμματα. Και πρέπει να σου πω, για παράδειγμα, ότι επικαλούνται ότι δεν μπορούν με μια απόφαση διοικητικού συμβουλίου να πάρουν τέτοιου είδους απόφαση. Στην πρόταση που αναμένει να τους γίνει την Παρασκευή και να ισχύει για όλους. Αυτό, Νίκο, δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην επιτυχή ολοκλήρωση της επαναγοράς των ομολόγων που το έχει θέσει ως προϋπόθεση το Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για να δώσει λεφτά στην ουσία? Ίσως το πιο σημαντικό, θα λέγαμε, πρόβλημα, δεδομένου ότι η ελληνική πλευρά, που είχε αναλάβει να τρέξει το πρόγραμμα αυτό της επαναγοράς, προφανώς και θεωρεί δεδομένη και τη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών και των ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων και των φορέων που ελέγχει. Και ελπίζει να συμμετάσχουν όσο γίνεται περισσότεροι από τους ιδιώτες μετόχους, ώστε να μπορέσει να απαλλάξει ίσως κάποιος από τους εχώριους. Πριν προχωρήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα όσα μας λες, έχουμε κάποια πληροφορία για το τι σκοπεύουν να κάνουν τα ασφαλιστικά ταμεία? Γιατί αυτή τη φορά δεν είναι PSI, δεν είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να σου πω, δεν είναι μεν υποχρεωτικό, αλλά από τη στιγμή που το τρέχει η ελληνική πλευρά και η οποία εξαρτάται από την προσφορά, από τον εθελοντισμό των υπολείπων, αυτούς που μπορεί να ελέγξει αυτή τη στιγμή επί της ουσίας είναι τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία. Στις ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή δεν έχει την πλειοψηφία, άρα ακόμα και αν ξεπεραστεί ο σκόπελος των αποφάσεων των διοικήσεών τους και πάμε σε γενικές συνελεύσεις, πάλι δεν θεωρείται βέβαιη η σύμφωνη γνώμη των μετόχων των τραπεζών στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, δεδομένου ότι θεωρείται ότι θα εγγράψουν για μια ακόμη φορά εξαιρετικά σημαντικές ζημιές, χωρίς οι ίδιες να φέρουν την ευθύνη. Ζημιές οι οποίες θα τις εγγράψουν πλέον τελειωτικά, χωρίς να υπάρχει δεύτερη λύση, χωρίς να υπάρχει, όπως μετά το PSI πήραν τα ομόλογα και περιμέναν έστω αυτά τα καινούργια ομόλογα να τα πληρωθούν 100% της αξίας τους στη λήξη τους. Πλέον θα πληρωθούν στην καλύτερη των περιπτώσεων με ένα 35% της αξίας τους, και αντιλαμβάνεσαι ότι η οριστικοποίηση μιας ζημιάς προκαλεί επιπλέον κεφαλαϊκές ανάγκες. Και βέβαια, Νίκο, σε όλα αυτά είναι και οι μικρομολογιούχοι που θα χάσουν και πάλι χρήματα, έτσι? Ναι, η κατηγορία αυτή των ιδιωτών μετόχων θα είναι εθελοντικός ο χαρακτήρας. Οι ιδιώτες, θα δεν κάνω λάθος, με ρώτησες, σωστά? Ναι, οι μικρομολογιούχοι, ιδιώτες. Οι μικρομολογιούχοι δεν θα συμμετάσχουν, φαντάζομαι, δεν από αυτή τη στιγμή που είναι εθελοντικός ο χαρακτήρας αυτή τη στιγμή και να εγγράψουν τόσο μεγάλες απολύσεις. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Από τη μεριά τους. Θα ήταν λάθος από τη μεριά τους. Δεν νομίζω κανείς μπορεί να τους πιέσει και να έχει κάποιο όπλο για να τους πιέσει σε αυτή η κατεύθυνση. Πλέον η προσπάθεια της ελληνικής πλευράς δεν είναι να πιέσει, αλλά να δελεάσει καταρχήν. Η πίεση, φαντάζομαι, ότι θα προχωρήσει όσο πλησιάζουμε προς τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή τη 13η Δεκεμβρίου, όπου περιμένουμε την έγκριση της εκταμίευσης των 34,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Eurogroup που γίνεται εκείνη την ημέρα. Και βέβαια αυτό θα σημαίνει και τη συνέχιση παραμονή στο πρόγραμμα από πλευρά του Ταμείου. Άρα, Νίκο, ναι. Αυτή την ώρα μπήκε μέσα ο Γιάννης Τουρνάνης, ξεκινάει η συνέντευξη τύπου, φαντάζομαι, εντός λίγων λεπτών. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε στη αργότερα. Ας δούμε ακριβώς τι θα πει ο Υπουργός και πώς θα τοποθετηθεί. Οπότε, Νίκο, σε αφήνουμε να την παρακολουθήσεις και μόλις ξεκινήσει θα συνδεθούμε κι εμείς ζωντανά. Σε λίγο θα σας πούμε πού χρωστάει τι το κράτος, αλλά να πάμε και πάλι στον Γιάννη Τζούνο για να δούμε, Γιάννη, και τι είπαν το πρωί οι κυβερνητικοί εταίροι όπου είχαν σύσκεψη. Ναι, σύσκεψη η οποία κράτησε μία
μία ώρα. Ο κύριος Τουρνάρας ήταν αυτός ο οποίος τους ενημέρωσε για τα αποτελέσματα του Eurogroup και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε και φαίνεται από τις δηλώσεις και του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Κουβέλη είναι πρώτα απ' όλα αισιοδοξία, ότι η απόφαση αυτή αποτελεί σταθμό ή σημείο αναφοράς, όπως είπαν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, για το από εδώ και πέρα πορεία της χώρας μας και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Απέφυγαν να σχολιάσουν, μάλλον είπαν ότι δεν συζητήθηκε το θέμα της αλλαγής προσώπων στην κυβέρνηση. Μετατίθεται μάλλον, Γιάννη, για λίγο αργότερα. Προφανώς αυτό μετατίθεται. Άλλωστε υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, Εύα. Πρώτον, το ζήτημα της επαναγοράς ομολόγων. Δεύτερον, η εκταμείευση της δόσης. Υπάρχει σύνοδος κορυφής στα μέσα του μήνα. Άρα φαίνεται ότι αυτό πάει για λίγο παγώνει, αν θέλεις, για τουλάχιστον αυτή την χρονική περίοδο. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν μετά και την σύσκεψη οι κύριοι Βενιζέλος και Κουβέλης. Έχει αλλάξει το κλίμα. Πρέπει να πιστέψουμε και εμείς την υπόθεση αυτή. Πρέπει οι Έλληνες να νιώσουν πιο σίγουροι. Ξέρουμε τις δυσκολίες, ξέρουμε τι τραβάει το κάθε νοικοκυριό. Ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι άνεργος, τι σημαίνει να κινδυνεύει η επιχείρησή σου, τι σημαίνει να έχεις χάσει εισόδημα. Αλλά η χώρα έχει σταθεί όρθια και τώρα μπορεί να ξανακερδίσει το χαμένο έδαφος και να ξαναγίνει αυτοδύναμη και ισότιμη μέσα στην Ευρώπη. Άμεσος στόχος τώρα να ολοκληρωθούν αυτά που έχουμε αναλάβει σε σχέση με την επαναγορά των ομολόγων, να επανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, όχι οι τραπεζίτες, να πέσει χρήμα στην αγορά, να πληρώσει το κράτος αυτά που χρωστάει στην αγορά και φυσικά η ρευστότητα να διοχετευτεί στην αγορά. Γι' αυτό η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συνοδεύεται με τα τρία σύμφωνα που έχω πει, το σύμφωνο ρευστότητας, το σύμφωνο ανασυγκρότησης και το σύμφωνο ανάκτησης αξίας των τραπεζών για να πάρει το δημόσιο αυτά που βάζει στο τραπεζικό σύστημα. Τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις του Eurogroup πρέπει να βρουν και την συγκεκριμένη προέκτασή τους. Αναφορικά με αναπτυξιακή διαδικασία η οποία πρέπει να υπάρξει, σε σχέση πάντοτε και με την ανάγκη να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Και βεβαίως, το κυβερνητικό έργο πρέπει να έχει σταθερή την προσήλωσή του στο να υπάρξει και να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας αλλά και την αντιμετώπιση των ζητημάτων της κοινωνίας. Ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίο να υπάρξει με το δεδομένο ότι μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας υποβαθμίζονται κάθε μέρα και περισσότερο. Επιβεβαιώνεται κατά συνέπεια η επιλογή της δημοκρατικής αριστεράς να στηρίξει την κυβέρνηση, να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που τα αντιμετωπίσαμε για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, να μην περιέλθει η χώρα σε πολιτική αστάθεια και να αρχίσει η διαδικασία για την έξοδο από τα αδιέξοδα στα οποία έχει βρεθεί η χώρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με όλη την κοινωνία παρούσα, η οποία έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, να προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση όλων εκείνων των ζητημάτων που με την αντιμετώπιση τους είναι δυνατόν η χώρα να πάει μπροστά. Λοιπόν, από λεπτό σε λεπτό η συνέντευξη τύπου του Υπουργού Οικονομικών για το θέμα της επαναγοράς ομολόγων. Αλλά να δούμε λίγο τι σχολιάζει και ο διεθνής τύπος. Να πάμε στο Θανάση Γκαβό και τι λένε σήμερα οι Financial Times, Θανάση. Καλησπέρα, Εύα. Οι Financial Times κοιτούν λίγο πιο προσεκτικά κάποια έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους, όπως λένε, συνδυάζοντάς τα με δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων στις Βρυξέλλες. Και αυτό που λένε είναι πως τα μέτρα που συμφωνήθηκαν για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους επαρκούν για να το διαμορφώσουν στο 126,6% του ΑΕΠ έως το 2020 και όχι στο 124% που είναι ο νέος στόχος που έχει τεθεί. Σημειώνεται ότι η πρόσθετη ελάφρυνση αυτών των περίπου 2,6 μονάδων, δηλαδή θα επέλθει αφού η Ελλάδα καταγράψει πρωτογενές πλεόνασμα, κάτι που υπολογίζεται ότι θα γίνει ως το τέλος του 2014. Θανάση, θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, γιατί θα πρέπει να συνδεθούμε ζωντανά με το Υπουργείο Οικονομικών, όπου έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του κ. Στουρνάρα. Η δόση θα εκτεταμιευθεί μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Η δόση αυτή που αποφασίστηκε είναι 43,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 23,8 δισεκατομμύρια θα είναι ομόλογα του FSF για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, τα 10,6 δισεκατομμύρια για εσωτερική χρηματοδότηση της Ελλάδας και το υπόλοιπο ποσό, μέχρι τα 43,7, θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Πέραν από αυτό το αναμενόμενο κομμάτι, έχουμε και ένα πρόσθετο που έχει να κάνει με την ελάφρυνση του χρέους
κατά περίπου 20 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε σχέση με την πρόβλεψη βάσης, με το baseline σενάριο, το 2020, από 144 σε 124% του ΑΕΠ, σε 110% το 2022 και σε 88,3% το 2030. Τώρα, αυτό το κομμάτι που αφορά, αυτό το δεύτερο κομμάτι, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί τουλάχιστον από τις αγορές, αλλά ούτε και από την χώρα μας, δεν ήταν γνωστό, αλλά ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εδώ και πολλούς μήνες, έχει να κάνει με τη μείωση των επιτοκίων στο πρώτο δάνειο που έχει πάρει η Ελλάδα, με τη μείωση του... με τη μείωση της αμοιβής των guarantee commitment fee, δηλαδή τη μείωση της εγγύησης που η Ελλάδα πληρώνει για τα χρήματα του EFSF. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με τη αφορά τόκων του EFSF 10 χρόνια στο μέλλον, με την επιστροφή των κερδών των κεντρικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κεντρικών τραπεζών που έχουν από τα ελληνικά ομόλογα στην Ελλάδα, με την μεταφορά των χρεολυσίων 15 χρόνια μετά από το πρώτο δάνειο του μνημονίου και επίσης την μεταφορά των χρεολυσίων από το EFSF επίσης 15 χρόνια μετά. Ένα σημαντικό κομμάτι ελάφρυνσης του χρέους θα προέλθει από την επαναγορά ομολόγων, από το debt buyback. Όλα αυτά μαζί συμποσούνται σε 20 εκατοστιαίες μονάδες. Επομένως, μπορούμε να πούμε για μια πολύ σημαντική απόφαση που δίνει τις προϋποθέσεις για να μείνουμε στην Ευρωζώνη, ενώ μας δίνουν μια σημαντική ευκαιρία να εξέλθουμε από τον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης και της ύφεσης. Επίσης, όπως είπα πριν, μειώνεται σημαντικά το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, 20 εκατοστιαίες μονάδες. Δεύτερον, η απόφαση αυτή απελευθερώνει πόρους μέσω της σημαντικής μείωσης επιτοκίων, της μεταφοράς στόκων και χρεολυσίων στο μέλλον, κατά 10 και 15 χρόνια αντίστοιχα. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα που δανείζεται πια με σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια από ό,τι πριν και με, αρκετά, και με πιο χαμηλά επιτόκια από αρκετές άλλες χώρες στην Ευρωζώνη. Θα σας πω ένα παράδειγμα για το πρώτο μνημονιακό δάνειο, το GLF. Θα πληρώνουμε πλέον επιτόκιο Euribor συν 50 μονάδες βάσης. Δηλαδή, με σημερινές τιμές γύρω στο 1,6-1,7%, αν δεν κάνω λάθος. Όλα αυτά, και πιο λίγο, ναι. Όλα αυτά δημιουργούν μια γέφυρα για ένα καλύτερο μέλλον, για την Ελλάδα και για τα παιδιά μας. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς. Απέφυγα να πω οτιδήποτε βγαίνοντας από το Eurogroup, άφησα τους άλλους συναδέλφους να μιλήσουν για μας, διότι έχω την αίσθηση ότι τώρα αρχίζουμε τα δύσκολα. Είναι ώρα να σκεφτούμε πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που κυρίως ο ελληνικός λαός με τις θυσίες του εξασφάλισε, αλλά και οι εταίροι μας στην Ευρωζώνη μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας παρήχαν. Θέλω να σας πω ότι όταν ξεκίνησα τις διαπραγματεύσεις στις αρχές Ιουλίου, αντιμετώπισα μόνο εχθρικές διαθέσεις. Προχθές είχαμε μόνο συμμάχους. Βρισκόμαστε στο ζενίθ της αξιοπιστίας μας, αλλά αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε ως κόριο οφθαλμού. Επομένως, για να το διατηρήσουμε πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Κυρίως, να εφαρμόσουμε τις διαδοτικές αλλαγές που έχουμε ψηφίσει και που έχουμε υποσχεθεί, διότι, όχι τόσο διότι τις έχουμε υποσχεθεί και τις έχουμε ψηφίσει, αλλά διότι κάνουν καλό σε εμάς. Βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, καθιστούν τη χώρα πιο εξωστρεφή και προωθούν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Δεύτερο, πρέπει να προχωρήσουμε το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο έχει καθυστερήσει εδώ και αρκετά χρόνια.
Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μειώσουμε το χρέος μας και να προσελκύσουμε ξένα κεφάλαια, την οποία τη χάσαμε, αλλά την έχουμε πάλι μπροστά μας. Τέλος, πρέπει να χτίσουμε ένα πιο αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, με έμφαση στις ίσες ευκαιρίες για όλους. Δηλαδή να φτιάξουμε πραγματικά ένα σωστό σύστημα υγείας, που να δίνει ίσες ευκαιρίες για όλους, ένα δημόσιο σύστημα παιδείας, και κυρίως η κοινωνική μας πολιτική να απευθύνεται σε αυτούς που πράγματι την έχουν ανάγκη και να εξαλείψουμε ό,τι στοιχεία σπατάλης ενέχει. Αρκεί να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα αυξήθηκαν περισσότερο από 10 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, είναι ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά το ποσοστό φτώχειας παραμένει ακριβώς το ίδιο όπως ήταν 10 χρόνια πριν, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη σπατάλη στο σύστημα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης, κυρίως τον Πρωθυπουργό, χωρίς την συμβολή του οποίου δεν θα ήταν εφικτό να παρουσιαστεί στο Eurogroup ένας κατάλογος που έλεγε ότι έχουν γίνει 72 προαπαιτούμενες πράξεις και εκκρεμούν μηδέν. Αυτό έδωσε τη βάση να δοθούν εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση από όλους. Από όλους. Κανείς στο τελευταίο Eurogroup δεν είπε μία αρνητική κουβέντα. Κυρίως όμως θέλω να ευχαριστήσω τους στενούς μου συνεργάτες, τους οποίους ορισμένους εξ αυτών τους βλέπετε εδώ. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους ανώνυμους δημόσιους υπαλλήλους και συμβούλους μας, που με αυταπάρνηση δούλεψαν όλους αυτούς τους μήνες, μέρα και νύχτα. Και γι' αυτό, παρότι λόγω σεμνότητας δεν είναι σήμερα μαζί μας, ενώ τη φώναξε να είναι. Πού είναι η κυρία Μπέι? Εδώ είναι. Η κυρία Μπέι βραβεύτηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη συμβολή της. Χωρίς την κυρία Μπέι και το επιτελείο της, νομίζω ότι σήμερα δεν θα υπήρχαν εφαρμοστικοί νόμοι. Δούλεψε μέρα και νύχτα, γι' αυτό και το Υπουργικό Συμβούλιο έκανε την πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών, την οποία και τη δέχτηκα ασμένος και με μεγάλη χαρά, να βραβευθεί για τις υπηρεσίες της. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σταυρουλάκης. Καλησπέρα. Μας είπατε ότι η δόση θα καταβληθεί μέχρι 13 Δεκεμβρίου. Το χρήμα στην πραγματική οικονομία, σε αυτούς που προστάει το ελληνικό δημόσιο, πότε ακριβώς θα έρθει και υπάρχει κάποια σειρά για το πώς θα εξοφληθούν όλοι αυτοί? Σας είπα πριν ότι στις 13 Δεκεμβρίου θα δοθούν τα 23,8 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες και 10,4 δισεκατομμύρια για τις εσωτερικές ανάγκες. Και τα δύο αυτά συμβάλλουν στη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένα ποσό μεγαλύτερο από ό,τι περιμέναμε, σημαντικά μεγαλύτερο. Τώρα από τα 10,4, ένα κομμάτι θα αποπληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Ο κύριος Σταϊκούρας αύριο υπογράφει μνημόνια συνεργασίας με τα υπόλοιπα υπουργεία. Θα σας πει δύο λόγια, αν θέλει, γι' αυτό. Επομένως, ένα κομμάτι των ληξιπρόθεσμων θα πληρωθεί πριν το τέλος του έτους και το υπόλοιπο, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Από τα ληξιπρόθεσμα θα μας πει ο κύριος Σταϊκούρας. Βεβαίως, μην υποτιμάτε τη σημαντική ένεση ρευστότητας που θα προέλθει λόγω της εμπιστοσύνης που θα προκληθεί από την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Ήδη, όπως ξέρετε, καταθέσεις επιστρέφουν που είχαν φύγει. Είχαν φύγει πάνω από 80 δισεκατομμύρια. Έχει επιστρέψει ένα μεγάλο ποσό και θεωρούμε ότι με την εξάλληψη της δραχμητικής αβεβαιότητας οι καταθέσεις θα επιστρέψουν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Και με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Ο κύριος Παπαδήμας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό που μου έδωσε το λόγο. Καταρχήν να πούμε ότι το συνολικό ποσό το οποίο αποφασίστηκε για την Ελλάδα είναι ουσιαστικά όσο οι δόσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής για τα δύο επόμενα χρόνια. Για να καταλάβουμε δηλαδή το μέγεθος και τη σημασία της απόφασης που ελήφθη, αν αθροίσετε τις δόσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής για τα δύο επόμενα χρόνια, είναι ίσου ύψους, περίπου 44 με 45 δις ευρώ. Άκουγα
Και ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα διάφορα πολιτικά φλεναθήματα ότι δεν είναι έτοιμη η κυβέρνηση με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς μπορούν να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αύριο συνεπώς θα παρουσιάσουμε τα εξής. Θα παρουσιάσουμε το σχέδιο για την εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την σχετική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και 12 συγκεκριμένα μνημόνια κατανόησης με τους αντίστοιχους υπουργούς ως προς το ποιες είναι οι προϋποθέσεις και πώς ακριβώς θα γίνεται η εκταμείευση των αντίστοιχων χρηματικών ποσών. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και υπάρχουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που υπήρχαν και επαναλαμβάνονται στα προγράμματα οικονομικής πολιτικής. Μεταξύ αυτών, για παράδειγμα, θα στη διαδικασία εκαθάρισης όλοι οι φορείς, υπουργεία και νομικά πρόσωπα θα οριστικοποιήσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2012. Αυτό θα καταρτίζεται με την ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του κάθε Υπουργείου. Θα δίνονται αυτά τα στοιχεία. Ήδη υπάρχουν κωδικοί και στο Υπουργείο Οικονομικών, ειδικά για ληξιπρόθεσμες οφειλές, και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Θα υπάρχει χρονολογική σειρά. Υπάρχουν υποδείγματα, συγκεκριμένα υποδείγματα που πρέπει να δίνει το κάθε Υπουργείο. Ο κάθε υπουργός θα είναι υπεύθυνος μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών να ελέγχει τις προϋποθέσεις εκαθάρισης αυτών των υποχρεώσεων και αυτών των δεσμεύσεων και την αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων. Και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μετά θα είναι σε θέση σε τακτά χρονικά διαστήματα, πολύ σύντομα μεταξύ τους, να αξιολογεί τα αιτήματα και γρήγορα να γίνεται η εκαθάριση αυτών των υποθέσεων. Αύριο θα δοθούν αναλυτικοί πίνακες, τα μνημόνια και όλη η πορεία συγκεκριμένα της εκαθάρισης αυτών των υποχρεώσεων. Υπουργέ, αν επιτρέπετε, δηλαδή το 12 εφέτος, πόσα θα δώσουμε? Δεν λέμε, εγώ δεν σας ρωτώ τώρα αν θα πάρουν πρώτα φαρμακοποιοί ή δεύτεροι προμηθευτές, απλώς το συνολικό ποσό που θα δοθεί για τις ληξιπρόθεσμες, έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου εφέτος. Υπάρχει μια άτυπη ενημέρωση η οποία έχει γίνει από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και των αρμόδιων Υπουργείων. Αντιλαμβάνεστε όμως από την απάντηση που σας έδωσα και προηγήθηκε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που θα ακολουθείται μεταξύ των Υπουργείων. Αυτή η διαδικασία συνεπώς θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο, με ορθολογικό τρόπο, άμεσα, έτσι ώστε στα μέσα Δεκεμβρίου να είμαστε έτοιμοι να εκταμιεύσουμε χρηματικά ποσά. Και είμαι σε θέση να σας πω ότι συγκεκριμένα τέτοια ποσά μπορεί να γίνουν με βάση την ενημέρωση την οποία έχουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω ακριβώς για ποσό, διότι αντιλαμβάνεστε, όπως σας είπα, ότι αυτό θα γίνει από τα αρμόδια υπουργεία. Μα αφού τώρα υπογράφουμε τα μνημόνια, αύριο θα υπογράψουμε τα μνημόνια κατανόησης. Παρακαλώ, μετά στις ερωτήσεις σας, παιδιά, αν θέλετε. Ο κ. Παπαδή μας. Υπουργέ, ποιος είναι ο στόχος σας για την αξία των ομολόγων που θα επαναγοράσει η Ελλάδα? Θα συμμετάσχουν οι τράπεζες εθελοντικά? Θα δημιουργήσει αυτό ανάγκες για νέα κεφάλαια στις τράπεζες, επιπλέον δηλαδή της ανακεφαλαιοποίησης? Και αν αποτύχει η επαναγορά, τι θα κάνουμε? Υπάρχει ένας γενικός στόχος, αλλά έχουμε πει στο Eurogroup να μην κάνουμε ανακοινώσεις για τον στόχο αυτό. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί. Όπως ξέρετε, το πρόγραμμα, πολλοί ρωτούν αν το πρόγραμμα θα έχει νέα χρήματα. Βεβαίως έχει νέα χρήματα. Όλα αυτά που σας είπα, τα πρόσθετα συμποσούνται γύρω στα 13 με 14 δισεκατομμύρια, περίπου, ίσως και περισσότερα. Άρα είναι νέα ποσά αυτά για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας. Τώρα, πρέπει να πετύχει το buyback. Πρέπει να πετύχει. Στόχο δεν θα σας πω. Πρέπει όμως να πετύχει. Διότι ο στόχος αυτός συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρέους. Όταν η υπόλοιπη Ευρώπη πάει την απόφαση στα κοινοβούλια, με σκοπό τα κοινοβούλια να αποφασίσουν πόσο θα κοστίσει στο γερμανικό προϋπολογισμό ή στον αυστριακό ή στο φιλανδικό ή ακόμα και στο σλοβένικο η Ελλάδα, εμείς τουλάχιστον ως μίνιμουμ υποχρέωση έχουμε να πετύχει η διαδικασία επαναγοράς. Όχι, δεν σημαίνει νέα κεφάλαια για τις τράπεζες, διότι όπως ξέρετε τα ομόλογα στις τράπεζες είναι γραμμένα σε τιμή χαμηλότερη. Άρα δεν σημαίνει νέα κεφάλαια. Λοιπόν,
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Στην αρχή είπε για άλλη μια φορά, το είχε πει και πριν ένα μήνα περίπου, ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τα δύσκολα συνεχίζονται λοιπόν. Μίλησε για το κέριο θέμα, αυτό της επαναγοράς των ομολόγων. Είπε μάλιστα ότι δεν θα σας πω συγκεκριμένο στόχο. Σε ερώτηση δημοσιογράφου, όμως πρέπει να πετύχει το πρόγραμμα αυτό. Μίλησε και για την εξόφληση από τη μεριά του κράτους των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Θα τις δούμε και στη συνέχεια ποιες είναι. Θα υπογραφούν μνημόνια, μας τα είπε και στην αρχή ο Γιάννης Τζούνος. Όλο αυτό το πακέτο λοιπόν ο Νίκος Φιλιππίδης βρίσκεται εκεί, το παρακολουθεί. Οτιδήποτε σας ενημερώνουμε και πάλι. Και βεβαίως προαπαιτούμενο, και να βρούμε εκεί το Γιάννη Παπαδημητρίου στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, είναι όλα αυτά να περάσουν και από τα κοινοβούλια των κρατών. Σήμερα περνάει από τη Γερμανική Βουλή. Ναι, για την ακρίβεια σήμερα αυτή την ώρα συζητείται στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερμανικής Βουλής το πακέτο, η Συμφωνία των Βρυξελών. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να περάσει αύριο από την Ολομέλεια. Τώρα όλα δείχνουν ότι πάει για Παρασκευή. Αυτό μετά από αίτημα των Πρασίνων και προκειμένου να τηρηθούν τα όσα προβλέπει η τυπική διαδικασία και η κοινοβουλευτική παράδοση στο Βερολίνο, που λένε ότι πρέπει να έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον ένα 24ωρο ανάμεσα στην συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή και στην τελική έγκριση από την Ολομέλεια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, προφανώς θα υπάρξουν διαρροές και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αν και εκεί θα έχουμε μάλλον λίγες διαρροές. Πάντως, επιφανή στελέχη, για παράδειγμα, ο πρώην αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανών Δημοκρατών, Wolfgang Bosbach, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει το πακέτο αυτό, διότι κατά την άποψή του αντίκειται σε ισχύον δίκαιο. Στην αντιπολίτευση έχουμε και εκεί διαφορετικές αντιδράσεις. Το κόμμα της αριστεράς είχε ζητήσει την αναβολή της συζήτησης για μετά τις 10 Δεκεμβρίου. Το κόμμα των Πρασίνων αρχικά είχε δηλώσει επιφυλάξεις, αλλά από τη στιγμή που ικανοποιήθηκε το αίτημά του για ψηφοφορία την Παρασκευή, το πιο πιθανό είναι να ψηφίσει τελικά. Και οι Σοσιαλδημοκράτες ακόμη ουσιαστικά δεν έχουν καταλήξει σε μια ξεκάθαρη θέση. Πριν από λίγο, ο εκ των επικεφαλής της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, Τόμας Όπερμαν, δήλωσε ότι αύριο οι Σοσιαλδημοκράτες θα αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν. Ήδη ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, Hans-Walter Steinmeier, είχε πει ότι ναι, μεν ήταν θετική η συμφωνία πακέτο των Βρυξελών, αλλά από την άλλη μεριά παραμένουν πολλά σημεία ακόμη αδιευκρίνιστα, με κύριο το γεγονός ότι μιλάμε για μια διαδικασία επαναγοράς ομολόγων, η οποία ουσιαστικά λήγει στις 12 Δεκεμβρίου. Άρα ουσιαστικά καλούμαστε στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε για κάτι που ακόμη δεν γνωρίζουμε ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε στις λεπτομέρειές του. Απομένουν λοιπόν πολλά ακόμη να συζητηθούν. Πολλά ακόμα να συζητηθούν, πολλά γκρίζα σημεία, πολλά ερωτηματικά. Γιάννη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς όλα αυτά τώρα θα τα δούμε αναλυτικά και θα ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας. Κωνσταντίνε Μπογδάνε, καλώς απόγευμα. Όπως το πες, όλο αρχίζουν τα δύσκολα και όλο τελειωμό δεν έχουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλησπέρα και τον Γιάννη Ρουμπάτη και την Χρύσα Ταβουλάρη. Να ξεκινήσω, Γιάννη Ρουμπάτη, από ένα δικό σου πρώτο σχόλιο. Και συνολικά για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, Τετάρτη, 28 του μήνα, αλλά και για τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Οικονομικών. Καταρχήν, να συμφωνήσουμε ότι είναι καλύτερα να έχουμε μία συμφωνία, την όποια συμφωνία, και μία κακή συμφωνία, από το να μην έχουμε συμφωνία. Είναι κακή και έχουμε συμφωνία. Μία κακή συμφωνία, αλλά έχουμε μία συμφωνία. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αντιλαμβάνουμε ότι ακόμη η πολιτική μας και η ίσως αυτή η υποψήφη πολιτική δεν εννοούν να λένε όλη την αλήθεια στο λαό μας. Συνεχίζουν να κρύβονται πίσω από αριθμούς, πίσω από ατέλειωτες λεπτομέρειες, πίσω από πολύ επισφαλείς γενικότητες, αντί να βγουν και να μας πούνε την αλήθεια και κυρίως να πάνε κατευθείαν στο κοινοβούλιο για να πούν την αλήθεια. Είναι εντυπωσιακό ότι χθες τέλειωσε αυτή η συζήτηση και σήμερα στο γερμανικό κοινοβούλιο, ήδη στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, όπως μας είπε ο συνάδελφος από τη Γερμανία, συζητιέται και σήμερα το βράδυ θα συζητηθεί και τις επόμενες μέρες θα συζητηθεί. Στο ελληνικό κοινοβούλιο, πότε θα συζητηθεί αυτό το πράγμα? Νομίζω πότε ότι θα ενημερώσουν τους ανθρώπους στο ελληνικό κοινοβούλιο? Εμείς τουλάχιστον θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε στην πορεία. Χρύσα, καλύτερα μια κακή συμφωνία από μια μη συμφωνία. Συμφωνείς? Εγώ δεν θα έμπαινα σε αυτή τη λογική. Θα έμπαινα στη λογική της σαφούς στρατηγικής. Με την έννοια ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια οποιαδήποτε συμφωνία αν ξέραμε τι ακριβώς θέλουμε και τι στόχους έχουμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ούτε τους στόχους, ούτε και το στρατηγικό πλαίσιο. Βεβαίως σήμερα ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα στρατηγικό πλαίσιο. Το λογικό, εκτιμάς μάλλον. Εκτιμάς και εσύ δηλαδή ότι είναι μια κακή συμφωνία?
Θα σας πω κάτι. Αυτή η συμφωνία έχει τόσα πολλά εάν που εγώ δεν θέλω να κάνω την έξυπνη. Κάνουμε όλοι δημοσιογράφοι, είτε πολιτικοί συντάκτες, είτε πολιτιστικοί συντάκτες, είτε αυτό. Κάνουμε τους ειδικούς και συζητάμε επί των οικονομικών. Εγώ με τα λίγα οικονομικά μου, η νομική τότε δεν μας παρήχε πολλά οικονομικά, τα ελάχιστα λοιπόν οικονομικά που μας παρήχε, ξέρω ότι για να είναι βιώσιμο ένα χρέος, αυτό είναι συνάρτηση των επιτοκίων και της ανάπτυξης. Μάλιστα. Και τίποτα άλλο. Να ολοκληρώσω αν θέλεις, γιατί αυτό που είπα δεν λέει τίποτα, αν το αφήσουμε εδώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα καλό στοιχείο της συμφωνίας, που είναι η μείωση των επιτοκίων. Δεν έχουμε όμως καμιά προϋπόθεση ανάπτυξης, τουλάχιστον δεν την έχουμε δει, και δεν φαίνεται αυτό. Γιατί? Γιατί από τα υπόλοιπα σημεία της συμφωνίας δεν προσδοκούμε και δεν μπορούμε να προσδοκούμε ανάπτυξη. Όλα αυτά τα εάν που θέσατε και όλα τα ψηλά γράμματα που δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε πίσω από τα λεγόμενά σας, τα δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αλλά και τι χρωστάει το δημόσιο προς τους ιδιώτες, και όχι μόνο, αλλά και βεβαίως όλα τα θέματα καθημερινότητας. Περιμένουμε και από εσάς στο Twitter και το Facebook της εκπομπής να τα μοιραστείτε μαζί μας όλα αυτά που σας απασχολούν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Όπως θα είδατε και πριν, αν ήσασταν συντονισμένοι με το σταθμό μας, είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Υπουργού Οικονομικών. Εμείς εδώ στο στούντιο είμαστε με τη Χρύσα Ταβουλάρη και τον Γιάννη Ρουμπάτη. Είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα με βάση τα νέα δεδομένα, Γιάννη Ρουμπάτη, και να πάμε λίγο να δούμε τα εάν και εφόσον που έθεσες πριν τα ερωτηματικά. Με συγχωρείς, είμαι κρυωμένος. Δεν πρόλαβα να θέσω τα εάν και τα εφόσον. Απλούστατα είπα ότι είναι καλό να έχουμε μια συμφωνία, έστω μια κακή συμφωνία. Θεωρώ ότι είναι μια κακή συμφωνία. Καταρχήν, ήδη από τα λίγα που είδαμε από τον κύριο Στουρνάρα, έχουμε μια ένδειξη ότι δεν μας λέει τι ακριβώς συμφωνήσανε, το ποσό που συμφωνήσανε, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί από το ιονί νέο κούρεμα των ομολόγων. Διότι μπορεί να το λένε όπως θέλουν, αλλά ένα καινούριο κούρεμα είναι αυτό, και μάλλον υποχρεωτικό κούρεμα για τους Έλληνες. Διότι αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι θα γίνει επαναγορά ομολόγων από την ελληνική κυβέρνηση με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Οπότε τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Δεν μπορεί να υποχρεώσει τους ξένους που έχουν στην κατοχή τους ομόλογα να τα δώσουν και να τα πουλήσουν σε μια τιμή χ, ενδεχομένως 35, 37, 33 cents στα 100. Θα υποχρεώσει εκείνους μέσα στην Ελλάδα που έχουν ομόλογα, δηλαδή ξανά τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα που έχουν κατακριουργηθεί, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία. Έχει σημασία τις ΔΕΚΟ, τις πιάνει αυτό το κούρεμα. Οπουδήποτε υπάρχει οργανισμός μέσα στην Ελλάδα και δύο οργανισμός που ελέγχεται από το κράτος, όπως πλέον ελέγχονται όλα τα ταμεία, όλα τα νοσοκομεία, όλες οι ΔΕΚΟ, έχω την αίσθηση θα υποχρεωθούν να πουλήσουν στην κυβέρνηση σε μειωμένη τιμή τα ομόλογα που έχουν στα χέρια τους, τα οποία τα έχουν λόγω του PSI, Γιάννη, που ήταν μια καταστροφή για τα ταμεία. Ο Νίκος Φιλιππίδης, πριν στο ρεπορτάζ, στο θέμα αυτό που συζητούμε, μας είπε ότι οι τράπεζες διατυπώνουν τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις ήδη για το θέμα αυτό. Τράπεζες, τι θα γίνει όμως, αν δεν πετύχει και δεν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό που λέω εγώ, οι τράπεζες, επαναγοράς ομολόγων? Οι τράπεζες ακόμη είναι ιονοί ιδιωτικές. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Γιατί έχουν πάρει αρκετά χρήματα από διάφορα ταμεία. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι, και εν πάση περιπτώσει οι τράπεζες αυτή τη στιγμή σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, διότι συζητιέται πώς θα γίνει η ανακεφαλοποίηση. Οπότε το τι θα τους πει η κυβέρνηση, τι κατεύθυνση θα δώσει, έχει καθοριστική σημασία για αυτούς και για τις αντιδράσεις τους. Μάλιστα. Εγώ δεν λέω για αυτά. Εγώ λέω για τα ταμεία μας που διαλυθήκανε, για τα πανεπιστήμια που δώσαν τα χρήματα που είχαν και τα ομόλογα που είχαν. Λέω για τα νοσοκομεία, τα οποία πήραν στα χέρια τους μετά την καταστροφική πολιτική Βενιζέλου για το PSI, πήρανε ομόλογα που είχαν μια ονομαστική αξία, μειωμένη από αυτά που είχαν πριν. Και τώρα έρχονται και τους λένε, δεν θα σας τα δώσουμε στην ονομαστική αξία στο 100% αυτά που έχετε στα χέρια σας, θα σας τα δώσουμε στο 30%. Του ήδη κουρεμένου, έτσι. Του ήδη κουρεμένου. Ακριβώς, γιατί κανένας δεν έχει πια στα χέρια του παλαιά ομόλογα. Όταν έγινε το PSI, όλοι αυτοί που συμμετείχαν είτε θέλαν είτε δεν θέλαν στο PSI πήραν στα χέρια τους καινούργια ομόλογα. Τα οποία λέγανε 100, μόνο που δεν ήταν 100 αυτή τη φορά, ήταν 100 μείον χ,
ανάλογα το ότι ήταν το κούρεμα. Μάλιστα. Τώρα, το αυτά τα νέα ομόλογα θα τα ξανακουρέψουν. Το πιο επιβαρύνει το ελληνικό PSI, πάνω ακριβώς σε όλα αυτά τα οποία λες, το πιο επιβαρύνει το ελληνικό PSI, γιατί θα κάνει ένα νέο κούρεμα, το συζητάμε και σήμερα το βράδυ. Στην εκπομπή Ευθέως, βεβαίως. Έχει χαρακτηριστεί ένα λεπτό. Για να καλωσορίσουμε κοντά μας, απλά επειδή τον έχουμε δει, για να είμαστε έτσι ευγενικοί, και τον κύριο Δημήτρη Μάρδα, οικονομολόγο, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να μας δώσετε και εσείς τα φώτα σας, κύριε Μάρδα, και να κάνουμε όλοι μαζί την κουβέντα. Το έθεσε πάρα πολύ παραστατικά ο Γιάννης ο Ρουμπάτης. Τι θα σημαίνει όλο αυτό τώρα, η επόμενη μέρα, για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τις τράπεζες, για την υγεία, τα νοσοκομεία, τις ΔΕΚΟ που είπε ο Κωνσταντίνος. Τώρα προσέξτε τι γίνεται. Αν γίνουν τα πράγματα έτσι όπως περιγράφηκαν, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε μια έτσι σφαιρική πληροφόρηση για το τι πρόκειται να γίνει, τότε ομολογουμένως καταλαβαίνετε πάλι τη ζημία θα την πληρώσουν οι Έλληνες. Τώρα, αν βέβαια αποφασιστεί κάτι άλλο, δηλαδή να βγούμε στις ξένες αγορές και να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε. Κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί από τις Βρυξέλλες, από τη βραδιά που κάναν όλοι οι μεγάλοι εκεί πέρα τη συνέντευξη τύπου, ότι ευθύνη των Ελλήνων είναι να συμμαζέψουν αυτά τα χρήματα. Εντάξει, τώρα θα δούμε και πώς θα γίνει όμως. Γιατί ξέρετε, και αυτές οι φράσεις κάποια ώρα χρειάζονται μία μετάφραση. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι όταν γίνεται μια τέτοια ιστορία επαναγοράς χρέους, δεν γίνεται με την πανοκρουσίες, οπότε από την αρχή όλη αυτή η διαδικασία αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, με την έννοια ότι αυτά γίνονται λίγο ευνηδιαστικά. Αν θέλουμε πράγματι να πιάσουμε καλές τιμές, και το ζήσαμε στις ΗΠΑ και υπάρχουν εν πάση περιπτώσει κάποιοι κανόνες οι οποίοι δεν ακολουθήθηκαν σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικός και θέλω να δω την ερμηνεία των όσων έχουν γραφεί πριν από δύο μέρες, γιατί όπως ξέρετε οι ερμηνείες συχνά είναι πολλές. Κύριε Μάρδα, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα πιο ακριβώς. Να μας πει ο κύριος Μάρδας, που είναι ο πιο ειδικός, τι σημαίνει η επαναγορά για τις ελληνικές τράπεζες, και τα ταμεία, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν, στα χέρια τους. Και κύριε καθηγητά, ο κύριος Τουρνάρας μόλις είπε, διαβάζω, ότι τα ταμεία είναι ειδική περίπτωση γιατί είναι μέρος της γενικής κυβέρνησης. Το είπε πριν από ένα λεπτό. Αν θέλετε, αλλά ήταν και πριν όμως, αλλά δεν την γλίτωσαν. Είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Ναι, για να μας πει όμως ο προσέξτε, για να δώσουμε έτσι ένα γενικό περίγραμμα αυτού του κανόνα. Αν όλοι αυτοί έχουν ομόλογα στα χέρια τους με τον οποιοδήποτε λόγο σε μία χή τιμή στο 17, 18, 20, 25% της αξίας και τα πουλήσουν στο 35% της αξίας, καταλαβαίνετε θα έχουν κάποιο κέρδος, όπως θα έχουν ορισμένοι οι οποίοι, μην αποκλείεται το εξωτερικό, θα έρθουν να πουλήσουν. Κύριε Μάρτα, τα μπλέκετε, ομόλογα. με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει όσα καταλαβαίνετε εσείς και εγώ. Όχι, το ερώτημα, αφορούσε, το ερώτημα αφορούσε όχι τους ξένους που έχουν ομόλογα και τα αγοράσανε 11 και 17 cents. Αφορούσε στους Έλληνες που δεν τα έχουν στα 17 cents. Τα έχουν στην τιμή που τους έδωσε το PSI. Λοιπόν, σε αυτό να μας απαντήσετε. Θα σας απαντήσω, αλλά και το πρώτο μην το υποβαθμίζετε. Που σας είπα. Όχι, αλλά επειδή δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο τώρα, κύριε Μάρδα, σε αυτό που σας ρωτήσαμε πριν, αν είναι εφικτό. Κάποια ιδιαίτερη μεγάλη ανάλυση, αν ομολογουμένως η τιμή, όπως το είπατε και προηγουμένως, με την οποία θα αγοράσει το ελληνικό δημόσιο αυτά τα ομόλογα, είναι πολύ κατώτερη της τιμής με την οποία τα ταμεία έχουν αυτά τα ομόλογα, είναι εύλογο ότι θα έχουν μια ζημιά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει πάρα πολύ συζήτηση σε αυτό το θέμα. Κύριε Μάρδα, σχετικά και με τα χρήματα που περιμένουμε, αν υποθέσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, είτε γιατί οι τράπεζες αντιδράσουν, είτε γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία δεν συμμετέχουν, γιατί όπως είπαμε είναι εθελοντικό, τουλάχιστον αυτό μας είπε Γιάννη Ρουμπάτη πριν ο Νίκος Φιλιππίδης. Συγγνώμη Κωνσταντίνε, να ολοκληρώσω. Αν δεν λοιπόν πάει καλά το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο να πάρουμε τα χρήματα? Έχουμε πρόβλημα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ξεκαθάρισε τη θέση του. Το οποίο είπε ότι εγώ θα ρυθμίσω την πολιτική μου σύμφωνα και με αυτή την πολιτική, η οποία θα ακολουθηθεί. Άρα, δηλαδή, μην μπερδεύουμε πολλά τα πράγματα. Σε κάποια σημεία, ορισμένες δηλώσεις είναι σαφέστατες. Η κυρία Λαγκάρντ ήταν σαφής.
Δηλαδή θα φύγουν. Παιδιά, όχι, μα η κυρία Λαγκάρντ προχτές το βράδυ στην συνέντευξή της είπε ξεκάθαρα ότι ακόμα και το ποσοστό της δόσης που αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα το δώσει το ταμείο αν δεν τελειώσει στις 13 του μηνός η επαναγορά των ομολόγων. Αυτό για επομένως τι θα σημαίνει. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Το ότι είπατε για τα ταμεία είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Mm-hmm. Αγόρασαν ακριβά, θα πουλήσουν φθηνά. Αν τελικά υποχρεωθούν. Ωραία, δεν υπάρχει λόγο να πω κι εγώ κάτι για αυτό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άλλο που σας είπα. Ναι. Όπου ναι. Κάποιοι θα κάνουν πολλά χρήματα για να μην. Ασφαλώς θα κάνουν, γιατί είπατε πολύ σωστά. Γιατί προαναγγέλθηκε αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, αυτά δεν προαναγγέλλονται. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας πω ότι εδώ και 7 μήνες ειδικοί από το εξωτερικό. Έχουν σταυρώσει κυριολεκτικά την ελληνική κυβέρνηση. Μαζέψτε κάποια χρηματάκια και πάντε εκεί έξω και αγοράστε το ελληνικό χρέος στα 7, στα 12, στα 14 σέντς. Αλλά κανείς δεν τους ακούει. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι εδώ κάποιοι από αυτούς τους κερδοσκόπους, οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν. Από αυτούς ακριβώς. Ακριβώς όπως το λένε. Δηλαδή, αν ήσταν ιδιώτης και είχατε ομόλογα που τα φέρνει τους 25% της τιμής και μαθαίνετε ότι λοιπόν, αυτός που τα εξέδωσε έχει χρήματα, τι θα τα πουλήσει λοιπόν, στους 25%. Κύριε καθηγητά, αυτοί λοιπόν. Στο 35, 40, αυτοί ενδεχομένως θα έρθουν και θα πουλήσουν. Έχοντας αγοράσει από 7 έως 17, 18, θα πουλήσουν 35-37 και θα διπλασιάσουν τα χρήματά τους. Αυτοί θα έρθουν. Έχετε δίκιο λοιπόν ότι ένα κομμάτι. Θα έρθει από το εξωτερικό. Το τραγικό θα είναι εάν εδώ στην Ελλάδα σε αυτές τις τιμές στο 35, στο 34, στο 36 μάλιστα. Αγοραστούν ομόλογα που είναι εδώ, ήδη κουραμένα. Εδώ λίγο περιμένουμε μπορώ να σας πω. Εντάξει, έγιναν κάποιες δηλώσεις. Να προχωρήσουμε όμως πέρα από την επαναγορά των ομολόγων. Αλλά θεωρώ ότι λίγο το τοπίο είναι θολό στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Είναι όντως, αυτό είναι όντως. Δεν έχουμε τη θέση σας. Το κλειδί. Αλλά θα ήθελα λίγο να περιμένω πριν βγάλω κάποιες δηλώσεις. Ακριβώς. Αυτό είναι όντως το κλειδί, όπως λέει ο Γιάννης Ρουμπάτης. Θα ήθελα να πάμε λίγο για να προλάβουμε να το θίξουμε, Χρύσα Ταβουλάρη, λίγο τις ρήτρες αυτόματης διόρθωσης. Αυτές τις ρήτρες που θα μπουν. Αν λοιπόν δεν καταφέρουμε τους στόχους, Γιάννη Ρουμπάτη και κύριε Μάρδα και Χρύσα, τι θα γίνει. Θα γίνουν αυτόματες περικοπές δαπανών. Αυτό το γνωρίζουμε. Από πού, Χρύσα? Μα είναι πάρα πολύ. Περικοπές μπορούν να γίνουν από πού? Μόνο από τα δεδομένα που ξέρουμε. Δηλαδή μισθούς, συντάξεις, δαπάνες δημοσίου. Δαπάνες δημοσίου τι σημαίνουν, γιατί το λέμε γενικά, ενώ είναι προσωποποιημένες οι δαπάνες του δημοσίου. Είναι νοσοκομεία, είναι σχολεία, είναι παιδεία. Είναι όλα αυτά. Ακριβώς από εκεί θα προέρθουν οι περικοπές. Επειδή όμως δεν μπορούν να γίνουν και εκεί πάρα πολλές πια περικοπές, θα αρχίσουμε να πουλάμε. Αυτό είναι ένα επόμενο στάδιο. Να πουλάμε τι? Να πουλάμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Εδώ κάποτε κάποιος είχε πει για τα σημικά. Τώρα θα πουλάμε και τα μπακύρια και τα κατσαρολικά για του σπίτι. Έτσι. Αυτό σημαίνει η ρήτρα. Και σημαίνει κατά λοιπόν. Υπουργείο. Να συμπληρώσω κάτι, Γιάννη, αν μπορώ. Η ρήτρα αυτή δεν αφορά το συνολικό προϋπολογισμό, αφορά τον προϋπολογισμό ανά Υπουργείο και ανά ΔΕΚΟ, που σημαίνει ότι αυτό θα γίνει και χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι. Δηλαδή, αν δεν πιάνουμε αυτό σημαίνει τα ότι αν το Υπουργείο, Χρύσα, αν το Υπουργείο Υγείας, αυτό σημαίνει ότι πέρα από όλα τα άλλα, όταν συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να κρατήσει τον προϋπολογισμό του εκεί, στο οποίο έχει πάρει εντολή να τον κρατήσει, τότε θα αρχίσουν οι περικοπές στο Υπουργείο Υγείας. Λοιπόν, πριν από λίγο στη συνέντευξη, ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι ετοιμάζουν τώρα αυτά τα μεμοράντα που θα υπογράψουν μεταξύ των Υπουργείων. Αυτά θα αφορούν σε αυτά τα θέματα. Τώρα, λοιπόν, ο λόγος που είπα ότι είναι μια συμφωνία είναι θετικό ότι έχουμε συμφωνία, αλλά είναι μια κακή συμφωνία. Είναι αυτά τα θέματα. Είναι αυτά τα θέματα τα οποία δεν ελέγχονται. Είναι η προϋπόθεση ή μάλλον η υπόθεση το ότι παίρνουν ως δεδομένο, διορθώστε με κύριε καθηγητά, μετά το 16 ότι η Ελλάδα θα έχει ανάπτυξη 4% και για πολλά χρόνια. Από πού το βγάζουν αυτό? Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό, κύριε Μάρδα? Δεν είναι ρεαλιστικό ακόμα και τα δεδομένα μας φέρνουν ως το 4%. Κοιτάξτε, τα πάντα είναι δυνατά. Αν κάνουμε τα αυτονόητα, μπορώ να σας πω και από του χρόνου μπορεί να αρχίσουμε να απογειωνόμαστε. Δεν είναι απόλυτο ότι θα έχουμε μείωση του ΑΕΠ της χώρας. Ποια είναι αυτά τα αυτονόητα, κύριε Μάρδα, και γιατί δεν τα κάνουμε, για πείτε μας. Δεν γίνονται τα αυτονόητα. Δηλαδή, είστε σίγουρος ότι υπάρχουν αυτονόητα πλέον? Οπότε, ναι. Κύριε καθηγητά, είστε πόσο... σίγουρος ότι υπάρχουν αυτονόητα πλέον? Σαφώς. Να τα πούμε αυτά τα αυτονόητα απλά, να τα καταλάβει ο κόσμος.
Θα σας πω πάρα πολύ εύκολο. 2,5 δις είναι έως 2,5 δις, να είναι πιο ακριβής, η φοροδιαφυγή από το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Πολύ αυτό σωστό. Το ξέρουμε. Φοροδιαφυγή, λοιπόν. Δύο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 52 δις φοροδιαφυγή από διάφορα εισοδήματα. Και αυτό το ξέρουμε. 20 δις φοροδιαφυγή από το παρεμπόριο. Επειδή είναι πολύ συζητημένο, κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι... από τα απλά και μετά πάμε στα πιο σύνθετα. Θεωρείτε ότι μόνο με τη φοροδιαφυγή μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα? Μάλιστα. Ορίστε. Μία σύντομη απάντηση, παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Μάρδα, αυτό που ρωτήσαμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, κάνοντας και κάποια άλλα πράγματα. Έχετε τόσο δίκιο, κύριε καθηγητά. Μας τα είπατε πάρα πολύ συνοπτικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε όπως είμαστε εδώ, καθώς κυκλοφορεί και ευρέως ένα βίντεο του Πρωθυπουργού στο διαδίκτυο. Επιστρέφουμε για να το δούμε μετά τις διαφημίσεις. Η ώρα είναι 4. Μπαίνουμε για τα καλά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζουμε εδώ με τον Γιάννη Τορμπάτη και τη Χρύσα Τινταβουλάρη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν για τα νέα δεδομένα. Συνεχίζεται και η συνέντευξη τύπου του Υπουργού Οικονομικών. Αλλά θέλω να πάμε να δούμε παρέα και να ζητήσουμε μετά το σχόλιο σας για ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο. Ένα μήνυμα του Πρωθυπουργού, το οποίο το αναρτήθηκε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Για να το δούμε και να το σχολιάσουμε μετά. Η Ελλάδα έχει βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε δυσκολίες. Κι όμως κάθε φορά έβρισκε τον τρόπο να προχωρήσει. Κάθε γενιά έβρισκε τη δύναμη να αφήσει κάτι μεγαλύτερο στην επόμενη. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια τέτοια στιγμή που πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Πρέπει να ξαναμπούμε σε έναν δρόμο ανάπτυξης, με σταθερότητα, με ασφάλεια, με συνεννόηση. Γιατί τώρα που η Ευρώπη αλλάζει, τώρα είναι η στιγμή. Ή θα ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, ή θα αφήσουμε την ιστορία να μας γυρίσει την πλάτη. Εμείς όμως οι Έλληνες ξέρουμε καλά, πως μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Απορία. Λοιπόν, το είδαμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Facebook. Ο Κωνσταντίνος έχει απορίες. Έχουμε εκλογές. Χρύσα Ταβουλάρη. Πάμε σε εκλογές. Και εγώ όπως το είδα για μια στιγμή το πρωί, τρόμαξα. Λέω αμάν. Κάτι ξύπνησα αργά. Τι δεν γίνεται? Κατάλαβα. Προκηρύχθηκαν εκλογές. Είναι φανερό, είναι φανερή μάλλον, η αγωνία του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, είναι φανερό ότι κάποιοι του συνέσαν και αυτός το δέχτηκε ότι πρέπει. Να δώσει ελπίδα, να δώσει μήνυμα με κάθε τρόπο. Και βεβαίως είδαμε αυτή την υπερβολή. Για μένα είναι υπερβολή. Γιάννη Ρουμπάτη. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε λόγο και χτες και σήμερα και προχτές. Μας τα είπε, μας τα ξαναείπε. Υπερβολή, αλλά... Υπερβολικό το βρίσκεις. Όχι κακό. Μάλιστα. Γιάννη. Θα συμφωνήσω ότι είναι ένα ενδεχομένως αρκετά καλό προεκλογικό μήνυμα. Προβανηφικού, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ θέλω να πω στους συμβούλους του κυρίου Σαμαρά, επειδή έχω κάνει αυτές τις δουλειές αρκετά χρόνια, είναι νεότερη μου, ότι αν θέλουν να δώσουν ελπίδα στο λαό, καλά θα κάνουν αυτή την ανάπτυξη για την οποία μιλάνε συνέχεια, να τη δείξουν στην πράξη. Ένα. Δεύτερον, να σταματούν να ρίχνουν όλα αυτά τα χτυπήματα που ρίχνουν στην κοινωνία, και να βεβαιωθούμε ότι αυτό που λένε όχι άλλα μέτρα δεν θα είναι πράγματι όχι άλλα μέτρα. Εκεί θα αρχίσεις να χτίζεις ελπίδα. Αλλιώς με επιφανειακά, εικονικά σποτάκια, ούτε ελπίδα φέρνεις, ούτε ανάπτυξη φέρνεις και στο τέλος είναι και μπούμερανγκ. Του κάνουν κακό του Αντώνη Σαμαρά αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες των συνεργατών του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Ρουμπάτη και Χρύσα Ταβουλάρη, για τη συζήτηση που είχαμε. Και εμείς στο σημείο αυτό θα πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις μέσα από το sky.gr. Και σε λίγο θα δούμε όλες τις καινούργιες και τελευταίες πληροφορίες για το ασφαλιστικό, με τον καλό μας φοροτεχνικό, τον Γιώργο τον Κορομιλά, αλλά και με τον Γιάννη τον Πετρόπουλο, εργατολόγο, να δούμε και ειδικό στα ασφαλιστικά τι αλλάζει στη συντάξη, στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Λοιπόν, ο Γιάννης Τουρνάρας, Υπουργός Οικονομικών, η Ελλάδα στο ζενίθ αξιοπιστίας, γέφυρα για καλύτερο μέλλον. Το Eurogroup. Συνεργασία Υπουργείων και Γενικού Λογιστήριου του Κράτους ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Τιτάνιο το έργο Στουρνάρα.
Επιπλέον χρόνο στο Γερμανικό Κοινοβούλιο για την έγκριση της ελληνικής βοήθειας. Γιάννης Βρούτσης, αντιστρέφει το κλίμα του Eurogroup. Τι λένε οι κοινωνικοί εταίροι? Είχαν μάλιστα και συνάντηση νωρίτερα. Παρέμβαση Ρουπακιώτη για την αποφυλάκηση του κρατούμενου. Handelsblatt, η Ελλάδα σώθηκε και πάλι. Πιέσεις για μεταρρυθμίσεις στην Γαλλία. Και τέλος, κερδοφορία 27,6% και αύξηση πωλήσεων για τη βιομηχανία Κρικρή. Λοιπόν, αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέσα από το sky.gr. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και εκτός Ελλάδας και να ξεκινήσουμε, Βάνα Κουτρουλού, με τη Συρία. Ακριβώς. Ο κύκλος της βίας δεν λέει να κλείσει στη Συρία. Είχαμε μία διπλή έκρηξη παγιδευμένων με εκρηκτικά οχημάτων σε προάστιο της Δαμασκού, στην περιοχή Τζαραμανά, με τουλάχιστον 34 νεκρούς, σύμφωνα με τη Συριακή τηλεόραση, μέχρι τώρα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιος πραγματοποίησε αυτή την επίθεση. Ακόμη περιμένουμε νεότερα και σίγουρα ο αριθμός των θυμάτων θα ανέβει. Στην Αίγυπτο την ίδια ώρα, σε κλειό των διαδηλωτών, παραμένει η πλατεία Ταχρίρ. Χιλιάδες παραμένουν στους δρόμους. Έχουμε και μικροσυμπλοκές πάλι από το πρωί. Η αστυνομία απαντά με δακρυγόνα. Χιλιάδες είναι οι διαδηλωτές που αψηφούν τις προειδοποιήσεις του Μοχάμεντ Μόρση, του Προέδρου, ότι το προεδρικό διάταγμα, το οποίο ενισχύει τις εξουσίες του, έχει προσωρινή ισχύ. Αυτή η άνοιξη τελειωμό δεν έχει γενικά στην Ανατολή. Τελειωμό δεν έχει, ακριβώς. Τελικά, ναι, στη Συρία ευθύνονται οι αντάρτες που είναι αναγνωρισμένοι ως επίσημοι εκπρόσωποι του Συριακού λαού, τότε το πράγμα περιπλέκεται. Και την ίδια ώρα να σου πω, Κωνσταντίνο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμη για μία μεταβατική περίοδο στην Αίγυπτο. Δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα θα δούμε και άλλα, θα δούμε περισσότερα στην Αίγυπτο. Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Ισπανία, όπου εκεί για δεύτερη ημέρα έχουμε στους δρόμους τους γιατρούς αλλά και τους νοσηλευτές που διαμαρτύρονται κατά των περικοπών στον τομέα της υγείας. Την ίδια ώρα να σας πω ότι νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το πράσινο φως για το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ισπανικών τραπεζών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι θα κλείσουν περίπου το 50% των υποκαταστημάτων που θα δεχθούν περισσότερα από 37 δισεκατομμύρια ευρώ ως βοήθεια. Μόνο για την Μπάνκια, να σας πω, θα καταργηθούν 6.000 θέσεις εργασίας έως το 2015. Στην Αργεντίνη τώρα, που εκεί δεν έχει τέλος το εφιάλτης με την επιστροφή της χρεοκοπίας, έχουμε νέα υποβάθμιση της χώρας κατά 5 βαθμίδες από τον οίκο αξιολόγησης Fitch, ακριβώς επειδή είναι αβέβαιο το μέλλον της αργεντίνικης οικονομίας και επειδή συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη για την αποπληρωμή των χρεών που δεν δέχθηκαν την αναδιάρθρωση χρέους. Και την ίδια ώρα έχουμε την ίδια την κυρία Ντερ Κίχνερ, η οποία καλεί, ενθαρρύνει τις χώρες της Νοτιού Αμερικής να αντισταθούν στην δικαστική αποικιοκρατία, όπως είπε, και αναφέρεται φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα σας θέτω ένα ερώτημα και στους δύο. Ποιος είναι ο πιο σεξι άντρας εν ζωή στον κόσμο? Μη μου πεις ο νυν ηγέτης της Κορέας, του Βορείου. Τουλάχιστον αυτό σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του περιοδικού Onion. Μήπως είναι χρηματοδότης του περιοδικού? Το οποίο, να σας πω, παιδιά, ότι αποδείχθηκε φάρσα. Α, είναι σατυρικό το περιοδικό, μάλιστα. Σατυρικό, ακριβώς. Αποδείχθηκε φάρσα. Ωστόσο, το δημοσίευμα αυτό του Onion το πήρε η εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και το αναδημοσίευσε. Και φυσικά, όμως, καταλαβαίνετε. Έχει γίνει χαμός. Έχει γίνει χαμός. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Εξάλλου, αυτά περί ωραίξεως κολοκυθόπιτα που λένε. Λοιπόν, Βάνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά για τις ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Λοιπόν, για να πάμε και πάλι εμείς στα δικά μας τώρα και να δούμε όλες τις καινούργιες πληροφορίες. Καλωσορίζοντας τον Γιώργο Κορομιλά, φοροτεχνικό. Έχεις μείνει με ανοιχτό το σώμα, Κωνσταντίνε, με την τελευταία είδηση. Το μαλλί του μου θύμισε λίγο στουρνάρα. Λοιπόν, καλωσορίζοντας και τον κύριο Τάσο Πετρόπουλο, εργατολόγο. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Κύριε Κορομιλά, να ξεκινήσω με εσάς. Το νέο φορολογικό σβήνουν, γράφουν. Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα? Θα είναι δικαιότερο, οι περισσότεροι δηλαδή θα πληρώσουν λιγότερα? Τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει, από τις διαρροές που έχουν γίνει, πιστεύω ναι. Θέλει κάποια σημεία. Πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί το σημείο ότι γίνεται
με αυτό την επιστροφή φόρου που υπάρχει πλέον για μισθωτούς συνταξιούχους, που δεν υπάρχει κάποια προσάυξη λόγω οικογενειακής κατάστασης, επειδή αυτή υποκαθιστά το αφορολόγητο. Συνεπώς χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μία μέρημνα εκεί, με μία προσάυξη τουλάχιστον ποσοστία ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Και ορισμένα σημεία όπως η προκαταβολή φόρου εισοδήματος και στις προσωπικές εταιρείες που πηγαίνει στο 80% από 55% στις εποχές που ζούμε. Κέρδη δεν έχουμε να φορολογήσουμε, και αν έχουμε αυτά να τα φορολογήσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε και προκαταβολή έναντι των κερδών της επόμενης χρήσης, όταν προβλέπεται ύφεση της τάξης του 80%. Και ορισμένα άλλα θέματα, θα έλεγα περισσότερο τεχνικά, που θα πρέπει να λυθούν. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι εκεί? Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι η αγοραστική δύναμη των, παραδείγματος χάρη, των 17.000 ευρώ για έναν ο οποίος δεν βαρύνεται από παιδιά, σε σχέση με κάποιον ο οποίος βαρύνεται με 2 ή με 3 ή με 4 παιδιά, είναι διαφοροποιημένη. Το σύνταγμα της χώρας μας επιτάσσει ο καθένας να προσφέρει σύμφωνα με τη φοροδοτική του ικανότητα, δηλαδή σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει και του μένουν διαθέσιμα. Συνεπώς απαιτείται σίγουρα να εξεταστεί αυτό σε συνάρτηση πάντα και με τα επίδομα τα οποία δίδονται, γιατί είδαμε ότι στην ουσία υπάρχει μια επιδοματική πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα, που για κάποιους με χαμηλά εισοδήματα είναι περισσότερο από την οποιαδήποτε φοροαπαλλαγή. Θα πρέπει να εξεταστεί και να βρεθεί η μέση λύση ώστε να μην θίγεται κανένα. Κύριε Κορομιλά, βλέπουμε όμως, και όπως μας λέει και το ρεπορτάζ, όπως μας λένε και οι συνάδελφοί σας που έρχονται εδώ, ότι επιβαρύνονται πάρα πολύ τα ζευγάρια με τα παιδιά. Δηλαδή πληρώνουν περισσότερο φόρο. Αυτό είναι τελείως παράλογο. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί. Σε σχέση με ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδί. Αν θέλουμε να το δούμε αναλυτικά, θα πρέπει να βάλουμε πόσο είναι ο φόρος που βγαίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπως έχει πει, και να αφαιρέσουμε από το φόρο το συγκεκριμένο τα επιδόματα που δίνονται στη θέση της κατάργησης του αυξημένου αφορολογήτου. Αυτό εξηγούσα και προηγουμένως, λοιπόν, ότι δεν είναι δίκαιο έτσι όπως είναι, γιατί κάποιοι ωφελούνται, κάποιοι δεν ωφελούνται, και ειδικά όσοι έχουν 3 με 4 παιδιά, και απαιτείται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εφόσον σβήνουμε και γράφουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή το νέο φορολογικό, να υπάρξει μια μέρημνα που κατ' εμέ είναι ποσοστιαία αύξηση βάσει των παιδιών. Μάλιστα. Του αφορολογήτου αυτού ποσού, το οποίο στην ουσία της μείωσης φόρου, που στην ουσία υποκαθιστά το αφορολογείο. Οπότε, Εύα, ο δημόσιος διάλογος μπορεί μερικές φορές να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο. Για να δούμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις αλλαγές στο ασφαλιστικό, κύριε Πετρόπουλε, θέλω, κύριε Κορομιλά, να γίνουμε λίγο χρηστικοί, να δούμε το μήνα Δεκέμβριο που έρχεται, τι θα μας έρθει να πληρώσουμε, να δούμε και την καρτούλα που έχουμε ετοιμάσει. Όσο και να ξεφυσήξουμε, δυστυχώς δεν τα γλιτώνουμε. Λοιπόν, φόρος εισοδήματος. Όσοι, κύριε Κορομιλά, τα έχουμε βάλει σε ρύθμιση, είναι οι δόσεις. Είναι οι δόσεις οι οποίες προβλέπονται. Εντάξει, για όσους είναι με τις μέχρι 3 δόσεις, είναι και η τελευταία δόση που έχουν. Όσοι έχουν βάλει τις δόσεις που είναι μέχρι και το Φλεβάρι. Είναι μία από αυτές τις οποίες κέρδισαν maximum 7 που υπήρχαν. Είναι η τρίτη δόση για το γνωστό χαράτσι της ΔΕΗ, το οποίο έχει ήδη έρθει στους περισσότερους από εμάς, στο λογαριασμό. Και το οποίο θα μας εγκαταλείψει σε λίγο καιρό και θα αντικατασταθεί από το καινούριο ενίο τέλος των ακινήτων. Πού θα πάει αυτό και πότε? Δηλαδή, δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. Θα πάρουμε μία ανάσα και θα πούμε ότι για λίγο καιρό, βρε αδερφέ, δεν θα έχω να πληρώσω τουλάχιστον αυτό, να το σβήσω από τον οικογενειακό μηνιαίο προϋπολογισμό μου. Θα έχουμε να πληρώσουμε. Γιατί, κοιτάξτε, είναι αυτό δηλαδή τώρα το τελευταίο ξανά, πότε υπολογίζεται? Αυτό θα κατατεθεί πρώτα στη Βουλή, εξ όσων γνωρίζω, η φορολογία εισοδήματος, και μετά θα πάμε στη φορολογία του κεφαλαίου, που εκεί θα προβλέπεται και ο νέος φόρος για την ακίνητη περιουσία, που θα αντικαταστήσει και το φόρο ακίνητης περιουσίας που υπάρχει σήμερα, θα αντικαταστήσει παράλληλα και το χαράτσι μέσω των λογαριασμών. Και μέσα στο μήνα Δεκέμβριο έχουμε και το φόρο ακίνητης περιουσίας, ΦΑΠ, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, για το 2010. 10, και δεν ξέρουμε τι γίνεται για το 2011, γιατί έχουμε και το 2011. Το οποίο πότε το περιμένουμε αυτό? Δεν ξέρουμε. Μπορεί να μας έρθουν όλα ραβασάκι ξαφνικό και να τραβάμε τα μαλλιά μας. Κοιτάξτε, ο Άγιος Βασίλης εμάς έχει τη μορφή της εφορίας. Συνεπώς θα περιμένουμε αυτά, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τα τελευταία εφορία. Έχει μαλλιά και κάτι να καταπιαστεί. Αλλιώς το είχαμε μάθει, κύριε Κορομιλά, τον Άγιο Βασίλη. Φέτος ο Άγιος Βασίλης, αν έρθει, θα μας δώσει λεφτά να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Αν έρθει. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μάλλον θα μας φέρει ραβασάκια περισσότερα, γιατί όσο και γράμμα να στείλουμε και να πούμε, αγαπητέ μου Άγιο Βασίλη, να ελαφρύνει στα χαράτσια, κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Γιατί θα μας πει και ο κύριος Πετρόπουλος ότι φέτος ο Άγιος Βασίλης θα αντιμετωπίσει απεργία για τα δικαιώματα του εργαζόμενου ταράνδου. Λοιπόν, ο οποίος και αυτός νομίζω βρίσκεται στο στόχαστρο, όπως όλοι μας. Ναι, πριν έρθει ο Άγιος Βασίλης, θα πρέπει να φροντίσουν όσοι μπορούν μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου να εξαγοράσουν τις υπηρεσίες, ώστε να συμπληρώσουν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος για την συμπλήρωση ημερών ασφάλισης και τα αίτια ασφάλισης να μην αυξηθούν
κατά 2 έτη. Καταρχήν, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Καταρχήν, αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο λέτε. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν θα φορολογηθεί το εφάπαξ για τους συνταξιούχους. Για να μπούμε λίγο στο ασφαλιστικό, κύριε Πετρόπουλε. Ναι. Αυτή η τρομερή ιδέα την έχουν αφήσει στην άκρη. Να πάμε να δούμε τώρα τι αλλάζει στο ασφαλιστικό στα χρόνια σύνταξη και τι επιπτώσεις έχει για όλους εμάς και τι πρέπει να γνωρίζουμε. Γενικά, έρχονται πολύ νωρίτερα τα χρόνια που προέβλεπε τα αυξημένα για την συνταξιοδότηση ο νόμος, ο γνωστός ο νόμος Λοβέρδο, ο νόμος 3863 του 2010. Ξέρετε ότι από το 2015 και μετά τα χρόνια αυτά ήταν πολύ περισσότερα με βάση τις κλίμακες που προέβλεπε. Είναι μια περίπλοκη έτσι, διαβάθμιση για να την πούμε τώρα και να γίνει κατανοητή. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι οι τηλεθεατές, οι ασφαλισμένοι, είναι ότι από 1η-1η 2013, mm-hmm. στα όρια ασφάλισης που προβλεπόταν, προστίθονται 2 έτη. Δηλαδή, υπήρχε με 12.000 ημερομίσθια ασφάλιση στο ΙΚΑ, υπήρχε η ηλικία των 60 ετών, τώρα θα γίνει 62. Και υπήρχε η ηλικία η ανώτατη των 65 ετών για όσους είχαν ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ πάντα 4.500 εύσημα, τώρα θα πάει στα 67. Αντίστοιχα αυξάνονται τα ανώτατα όρια που προβλεπόταν για τη συνταξιοδότηση, για κατηγορίες άλλες ασφαλισμένων, ειδικότερες κατηγορίες, ατόμων που είχαν στην προστασία τους ανήλικα ή ανίκανα για εργασία παιδιά, για περιπτώσεις ατόμων που είχαν βαρέα και αθυγινά, 10.500 και 7.500 βαρέα και αθυγινά ή 4.500 και 3.600 βαρέα και αθυγινά, προέβλεπαν ανάλογες κατηγορίες ασφαλισμένων που για αυτές προβλεπόταν διαφορετική ηλικία για την έξοδο στην σύνταξη. Σε αυτά τα χρόνια να προστεθεί η διάρκεια 2 ετών ακόμα. Τώρα αυτή, ναι, Κωνσταντίνε. Όχι, θα συνέχιζα το κακό χιούμορο με τον Άι Βασίλειο, ότι θα έρθει τελικά γιατί δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη. Αυτή την περίοδο λοιπόν, όσοι, κύριε Πετρόπουλε, πρέπει να κάνουν κάτι, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι πρέπει δηλαδή γρήγορα, όπως μας είπατε και πριν, να αγοράσουν κάποια έτη, να κινηθούν έτσι ώστε να προλάβουν αυτά που πρέπει να προλάβουν. Μέχρι το 31/12/2010. Όσοι συμπλήρωναν προϋποθέσεις που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος, διατηρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και τώρα. Για όσους προέβλεψε ο νόμος Λοβέρδο 3863 αύξηση ορίων ηλικίας, υπήρχε μια διαβάθμιση ανάλογα με κάθε έτος που περνούσε μέχρι το 2015, mm-hmm. Μπορούν μέχρι 31/12/2010 να κάνουν εξαγορά, η οποία προβλέπεται με τον νόμο εκείνων. Προβλεπόταν και για ορισμένες ειδικότερες περιπτώσεις παλαιότερα. Προσθέθηκαν και άλλες, όπως είναι ο χρόνος απεργιών, τα χρόνια σπουδών, τα χρόνια εκπαιδευτικής άδειας που μπήκαν μετά το 2010 και μετά. Να εξαγοράσουν αυτά τα χρόνια ώστε να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις μέσα στο 2012. Ολοκληρώνοντας. Διαφορετικά, αν δεν το κάνουν τώρα, mm-hmm. θα περάσουν στην επόμενη χρονιά, στο 2013, οπότε από 1/1/2013 θα πάνε στα αυξημένα όρια ηλικίας, δηλαδή στα 67, αν βγαίνανε στη σύνταξη με ηλικία 65 ετών, ή στα 62, αν έβγαιναν σε σύνταξη με 12.000 έσημα στην ηλικία των 60 ετών. Επειδή μιλάμε για τις εξελίξεις, επειδή μιλάμε για την επόμενη μέρα, κύριε Κορομιλά, μια πιο γενική ερώτηση θα ήθελα να κάνω για τα ασφαλιστικά ταμεία. Πόσο αυτά αντέχουν μια νέα απομείωση των αποθεματικών τους, εκτιμάτε εσείς? Δεν αντέχουν καθόλου. Δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν. Θα αναγκαστούν. Δεν το γνωρίζω. Όταν λέει ο κύριος Τουρνάρα σήμερα ότι είναι ειδική περίπτωση, διότι αποτελούν μέρος της γενικής κυβέρνησης. Πώς το λένε? Ειδική περίπτωση, είναι μέρος της γενικής κυβέρνησης, άρα θα πρέπει να έχει και ειδική αντιμετώπιση, κατά με. Οποιοδήποτε πλέον κούρεμα ή οτιδήποτε θα οδηγήσει, μαθηματικά βέβαια, και με την αυξημένη φοροδιαφυγή που υπάρχει, που είναι ένα μεγάλο καρκίνο όπως και η φοροδιαφυγή, που συζητάγατε και προηγουμένως πριν μπούμε μέσα. Και η φοροδιαφυγή, πάρα πολύ μεγάλο. Σε συνδυασμό και με το ότι τα αποθεματικά τους έχουν συρρυκνωθεί, καταλαβαίνουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή ότι δεν θα μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμα ταμεία. Είναι επίσης και μειωμένη η βάση υπολογισμού των εισφορών, πρέπει να μην ξεχνάμε, και αυξημένη και η ανεργία. Και ο μισθός επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά είναι πάρα πολύ κάτω. Ακριβώς, η ανεργία. Και όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα.
Βέβαια, δημιουργεί μια συνεχή ανακύκλωση του ίδιου προβλήματος με τις χειρές του Ρουσού. Για να κρατήσουμε λοιπόν μικρό καλάθι, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Κορομιλά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε κάτι θετικό, σε κάτι που είναι όαση. Όαση και στην αισθητική μας, αλλά και στην ουσία του πράγματος. Σε μια τόσο δύσκολη περίοδο στην τηλεόραση, το να κάνει μια τέτοια παραγωγή πρεμιέρα είναι κάτι πραγματικά που εμάς εδώ στο Sky τουλάχιστον μας φέρνει χαμόγελα. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα γίνει και σε εσάς. Λοιπόν, στις 11 και 4 το βράδυ σήμερα κάνει η πρεμιέρα η μεγάλη παραγωγή του Sky, Έλληνες του Πνεύματος και της Τέχνης. Πρεμιέρα με Γιώργο Σεφέρη. Για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και σε λίγο ο σκηνοθέτης Χρήστος Καρακέπελης θα είναι εδώ κοντά μας. Έλληνες του Πνεύματος και της Τέχνης. 10 θρυλικές μορφές. 10 μοναδικά πορτρέτα που παρουσιάζονται από σύγχρονους Έλληνες. Η νέα παραγωγή του Sky έρχεται να θυμίσει στους τηλεθεατές 10 σημαντικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα, το έργο των οποίων συνεχίζει να ταξιδεύει στον κόσμο και να γράφει ιστορία. Σε μια εποχή έντονης αμφισβήτησης και αβεβαιότητας, τα 10 τηλεοπτικά αφιερώματα προβάλλοντας σπάνιο και ανέκδοτο οπτικοακουστικό υλικό, σκιαγραφούν 10 προσωπικότητες που μεγαλούργησαν, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο χρόνο. Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Στο πρώτο επεισόδιο ο Γιώργος Κιμούλης παρουσιάζει τον Γιώργο Σεφέρη. Με γυρίσματα στην Αθήνα, τη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια, τον Πόρο, την Αίγινα, την Κύπρο, το πρώτο ωραίο αφιέρωμα σκιαγραφεί το πορτρέτο του νομπελίστα ποιητή, του Έλληνα διπλωμάτη, του συζύγου. Ο Πόρος φθινόπωρο είναι από τα πιο ωραία πράγματα που υπάρχουν, γεμάτο κυκλάμινα. Ήταν μέσα στη συγκίνηση ο Σεφέρης, ξαναβρήκε τα νερά του. Έκλεινε τα παράθυρα για να γράψει την κύχλη που έγραψε εκεί, διότι τον απασχόλησε τόσο πολύ το έξω και η φύση που δεν μπορούσε. Έκλεινε, ήταν με κλειστά παρατζούρια. Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται. Όταν στον δρόμο της Θήβας ο Ιδίπου συνάντησε τη Σφίγγε και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Στο πρώτο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τετάρτη στις 11 και 4 το βράδυ, μιλούν για τον Γιώργο Σεφέρη, η Άννα Λόντου, κόρη της συζύγου του Μάρος, ο ακαδημαϊκός συγγραφέας και βιογράφος του Ρόντρικ Μπίτον, ο ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης και ο Έντμουντ Κίλι, συγγραφέας και μεταφραστής του Έλληνα ποιητή. Στην Ελλάδα αλίμονόσου αν θέλεις να βλέπεις όλη την ώρα. Πρέπει να μικραίνεις το διάφραγμα όπως στη φωτογραφία. 10 επεισόδια λοιπόν οι Έλληνες του Πνεύματος και της Τέχνης. Να πούμε ότι είναι μια παραγωγή του Sky κάθε Τετάρτη 11 και 4. Παραγωγός αλλά και στην έρευνα Ηλία η Παρασκευά και σκηνοθέτες 2. Ο Κώστας ο Μαχαίρας που δεν είναι σήμερα κοντά μας, θα είναι τις επόμενες ημέρες. Και ο Χρήστος Καρακέπελης. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Χαιρόμαστε. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και καλή αρχή. Νομίζω ότι μέσα σε αυτή την άνυδρη τηλεοπτικά εποχή ο Sky κάνει μια πρόταση και μας ξαναφέρνει πάλι στο προσκήνιο την ανάγκη της πνευματικής ζωής που πρέπει να ξαναβρει η καθημερινότητά μας, η οποία κυρίως απασχολείται από τα οικονομικά θέματα και την κρίση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι και οι 10 που διαβάζουν έναν αιώνα ιστορίας και έναν αιώνα πνευματικής ανησυχίας αλλά και κοινωνικών ανακατατάξεων στην ελληνική ιστορία, μας θυμίζουν ότι όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, αυτό που μένει τελικά σαν ένα απόσταγμα από την ιστορία είναι το πνευματικό έργο και ο πολιτισμός που αφήνει πίσω της. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ο καθένας στον τομέα του, κάναν αυτό ακριβώς. Μας αφήσαν μια μεγάλη παρακαταθήκη και για όσους δημιουργούν σε κάθε μορφή έκφραση της τέχνης, τους θυμίζει ότι θα πρέπει να ανοίξουν αυτό το διάλογο με την πραγματικότητα. Εκτός των άλλων, και να την υπερβούν. Σε μια εποχή που γίνεται όλο και πιο δύσκολο να συζητάμε την ιστορία μας, μέσα από αυτή τη σειρά ψηλαφούμε την ιστορία μας. Νομίζω ο Sky με αυτή την πρόταση αυτό κάνει. Δηλαδή συνδυάζει κατά κάποιο τρόπο το θέαμα μαζί με την επιμόρφωση. Και μέσα σε μια λογική όπου όλα τα πράγματα είναι πια πολύ αγοραία, το κυρίαρχο στοιχείο
είναι το να θυμηθεί κανείς ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσει στις ρίζες του, αλλά μέσα από την αναζήτηση την πνευματική, μέσα από το καλλιτεχνικό έργο που στο κάτω-κάτω είναι η μνήμη μας. Είναι αυτό που μας έχει αφήσει ο προηγούμενος αιώνας. Για πες το. Αντίσταση. Αυτή είναι η ουσιαστική αντίσταση. Όπως μου έρχεται, είναι προσωπική άποψη. Από πολλές απόψεις, κυρίως Χρήστο Καρακέπαλη, γιατί θα μάθουμε. Έτσι. Ναι. Όσοι δεν ξέρουμε, θα μάθουμε. Σαφώς. Όσοι ξέρουμε λίγα, θα μάθουμε ακόμα περισσότερα. Όσοι έχουμε ανάγκη στην τηλεόραση να δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι σε αυτούς τους καιρούς, τους χαλεπούς, θα δούμε κάτι που θα μας φτιάξει και την αισθητική μας, αλλά και την ουσία του πράγματος. Για μένα, όλο αυτό μαζί είναι ένας λόγος που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη το γεγονός ότι θα δούμε αυτή τη σειρά, αυτά τα 10 επεισόδια. Νομίζω σαν ανάταση λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Sky μέσα σε αυτή την εποχή έρχεται να προτείνει ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτή η δύσκολη καθημερινότητα που διαβαίνουμε σαν χώρα και σαν πραγματικότητα, αλλά πίσω από αυτήν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δημιουργούν πράγματα που την υπερβαίνουν κατά κάποιο τρόπο, ενώ την εμπεριέχουν. Σήμερα στις 11 και 4 έχουμε Γιώργο Σεφέρη, που τον έχει σκηνοθετήσει ο συνάδελφος ο Κώστας Μαχαίρας και το παρουσιάζει ο Γιώργος Κιμούλης. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους παρουσιαστές, αν και εγώ εκπροσωπώ μόνο 3 πορτρέτα, που δέχθηκαν να συμμετέχουν σαν μεσολαβητές κατά Λάκη κάποιο τρόπο. Λαζόπουλο, ο Λάκης Λαζόπουλος, θα μπορούσα να τους αναφέρω αν υπάρχει χρόνος. Θα συμβουλευτώ τα χαρτιά μου για να μην ξεχάσω κάποιον. Τον Κωνσταντίνο Καβάφη τον παρουσιάζει ο κύριος Δημήτρης Λιγνάτης. Τον Νίκο Καζαντζάκη ο κύριος Τέλειος Μάινας. Ο κύριος Γιώργος Κιμούλης παρουσιάζει το Σεφέρι σήμερα το βράδυ. Ο Θάνος ο Μικρούτσικος, τον Γιάννη Ρίτσο, τον Οδυσσέα Ελίτη, η Μαρία Ιναυπλιώτου, τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο Γιώργος Ονταλάρας, τον Μάνο Χατζηδάκη, ο Διονύσης Αυγόπουλος, την Μαρία Κάλλας, ο Μάριος Φραγκούλης, την Μελίνα Μερκούρη, ο Λάκης, ο Λαζόπουλος και ο Μίκης Θεοδωράκης, αν είναι ο τελευταίος εν απομείναν εν ζωή από αυτή τη γενιά, είναι αφηγούμενος κατά κάποιο τρόπο. Είναι ο ίδιος παρουσιάζει τον εαυτό του. Διαμάντια. Είναι ένα υλικό που στηρίζεται σε μια παλιά δουλειά που είχε κάνει ο Sky, που την είχε σκηνοθετήσει ο κύριος Μαχαίρας, ο Κατομερής ο Γιάννης, που είναι υλικό δηλαδή πολλών ετών δουλειάς που είχε παράγει ο Sky και είναι το απόσταγμα όλου αυτού του κόσμου του. Σε μια εποχή Χρήστο. Που μιλάμε διαρκώς για χρήματα, το γεγονός ότι έχουμε 4 ποιητές και έναν λογοτέχνη, τον Καζαντζάκη, να φιγουράρουν ως ήρωες του έθνους. Έχουμε 2 Όσκαρ. Ευχαριστούμε. Ένα Λένιν, 2 Όσκαρ και 2 Νόμπελ, ένα Όσκαρ και ένα Λένιν. Λοιπόν, καλή αρχή. Καλή αρχή. Σήμερα το βράδυ στις 11 και 4. Να μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με μία φίλη, με μία δημοσιογράφο για μία διαφορετική κουβέντα για το βιβλίο της, τη Ζήνα Κουτσελίνη, στο πιο δύσκολο δρόμο. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, επιστρέφοντας, θα καλωσορίσουμε κοντά μας τώρα μία φίλη, μία συνάδελφο δημοσιογράφο, την Ζήνα την Κουτσελίνη, την είδατε κιόλας. Καλώς την, καλώς ήρθες. Τι μου κάνεις? Είμαι καλά. Πλάκα έχουμε, επειδή είμαστε φίλες. Ναι. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, αλλά είναι λίγο κάπως όταν συστήνεσαι με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις πολλά χρόνια και από άλλη ακριβώς. πλευρά. Αλλά θα μιλήσουμε σε ένα τελείως διαφορετικό φόντο τώρα, έτσι. Να σοβαρευτώ. Όχι, να μου πεις για το βιβλίο σου, τον πιο δύσκολο δρόμο θέλω. Το διάβασες καταρχήν. Να σου πω την αλήθεια. Έχω φτάσει μέχρι τη μέση. Ναι. Ωραία. Ο Κωνσταντίνος βλέπω όμως ότι γιατί είναι ειδικό στα θέματα αυτά. Κυκλοφορεί και μία έρευνα ότι όσοι διαβάζουν είναι ευτυχέστεροι. Όσοι δεν διαβάζουν. Όσοι διαβάζουν είναι ευτυχέστεροι στις εφημερίδες και τα site τον τελευταίο καιρό. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή αποφασίζω να αποσυρθώ από το λαμπερό και γεμάτο στρας κόσμο της showbiz, ξεκινώντας από αυτό. Το τελευταίο μου πάρτι. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου, το The Party's Over που λένε. Το θέμα του βιβλίου είναι η ζωή ενός ανθρώπου που είναι μπροστά στις κάμερες, αλλά από την πίσω πλευρά του καθρέφτη. Είναι αυτό που όταν σε κοιτάζω εγώ στα μάτια μπορώ να διακρίνω πίσω. Δεν σημαίνει ότι επειδή σε βλέπω τώρα μπροστά σε μια κάμερα, ότι αυτός είσαι. Η αλήθεια σου είναι κάπου αλλού. Δεν είναι αυτό που θέλει ο κόσμος να βλέπει. Οπότε δεν έχει να κάνει και με την γενική κατάσταση που περνάει ο τόπος, ότι... Περιγράφει πραγματικά γεγονότα. Τέλος τα γλέντια.
περιγράφει πραγματικά γεγονότα mm-hmm. που συμβαίνουν σε ένα, γεγονότα, σε ένα τηλεοπτικό χώρο. Να πούμε συγγνώμη και για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας και για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν ότι Ζήνα Κουτσελίνη πάνω από πόσα χρόνια Ζήνα. Εγώ υπηρέτησα την τηλεόραση τα 20 χρόνια. Είμαι τα 2 χρόνια εκτός. Είμαι από την αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, κάπου εκεί στο Μέγκα, στη Σταδίου, το 1900, τέλη 1990, αρχές 1991. Και ήμουν ρεπόρτερ στο Μέγκα. Στην πορεία μεταπήδησα στα πρώτα reality της ελληνικής τηλεόρασης στον Αντένα και μετά μπήκα στην ψυχαγωγία σιγά σιγά με την Μενεγάκη. Αργότερα στον Α πέρασα ως διευθύντρια ψυχαγωγικού προγράμματος και στο Άλτερο ως διευθύντρια προγράμματος. Τώρα, μέσα στο βιβλίο, στον πιο δύσκολο δρόμο, θα διαβάσουμε και θα δούμε πίσω από τις γραμμές και ιστορίες που ενδεχομένως συνέβησαν μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια. Εννοείται. Με όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές. Εννοείται. Είναι μια αλήθεια. Εγώ ξέρεις πάντα τι λέω. Υπάρχει ένα μυθιστόρημα που περικλεί πολύ μεγάλη αλήθεια. Είναι τα γεγονότα που κάνουν ζωντανό το μυθιστόρημα. Και ήθελα να ξεκινήσω με τη ζωή ενός χώρου που ξέρω καλά. Mm-hmm. Θα μου άρεσε δηλαδή το πρώτο βιβλίο, γιατί το να γράφω και το έκανα χρόνια. Θα ήθελα να είναι από ένα χώρο που τον έζησα και τον βίωσα στο πετσί μου. Mm-hmm. Έχει θυμούς, έχει χαρές, έχει ωραία γεγονέτα. Τι έχει επίγευση, τα πάντα. Τι θα αφήσεις στο τέλος. Ο χώρος πρώτα και μετά το βιβλίο. Ο χώρος εμένα μου άφησε τα πάντα. Φταίμε για αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Αν φταίει η τηλεόραση ή αν φταίμε εμείς. Φταίει η τηλεόραση. Όχι. Είμαστε συνένοχοι. Η τηλεόραση στο σημείο που είναι σήμερα πώς σου φαίνεται. Και είσαι εκτός, έχεις κάνει να πούμε το δικό σου site, το Enter TV. Έχω κάνει το Enter TV.gr. Βγάζουμε την πρώτη διαδικτυακή εκπομπή σήμερα με τη Μαρία Τιμπεκατόρου. Και επίσης σκοπεύω να συνεχίσω πάλι στην τηλεόραση. Συζητάω διάφορα πράγματα. Απλά δεν θέλω κάτι να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Όχι, μένουμε τώρα στο ναι, βιβλίο από τις εκδόσεις Λιβάνη, στον πιο δύσκολο δρόμο. Καλό τάξιδο. Ζήνα, ετοιμάζεις και δεύτερο. Ετοιμάζω, ναι. Είναι ήδη έτοιμο. Σ' άρεσε δηλαδή και το πεδίο Όχι. αυτό. Δεν μου να πω λίγο, εγώ στη τηλεόραση βρέθηκα τυχαία, έτσι. Δεν ήταν το πάθος μου. Mm-hmm. Απλά τότε μια φίλη μου κομμουνίστρια, όπως το λέω και το κάνω πλάκα πάντα, μου λέει, ρε χαζί, είσαι που θες να βγεις εξωτερικό και να κάνεις άλλα πράγματα, κάτσε εδώ, είναι η αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, πήγαινε να σπουδάσεις αυτά. Ξέρεις, και όταν μπήκα στο χορό, τον χόρεψα καλά, νομίζω. Δηλαδή μπήκα στο χορό, χόρεψα ταγκό, χόρεψα βάλιστα, χόρεψα όλα. Από εκεί και πέρα, αυτό που αγαπούσα πάρα πολύ ήταν η ζωγραφική και αναγράφω. Το μόνο που κάνω τώρα είναι να προσπαθήσω να ζωγραφίσω τη ζωή μου όπως εγώ τη θέλω. Αυτό Μάλιστα. προσπαθώ να κάνω. Αν ζωγράφιζες, για να κλείσουμε με αυτό, την ελληνική τηλεόραση, στα επόμενα 2 χρόνια θα είχε χρώματα έντονα μέσα ή θα ήταν γκρι, δηλαδή ένας αγώνας επιβίωσης. Όχι. Θα έχει όλα τα χρώματα όπως είχε πάντα. Μάλιστα. Μιλώντας για το βιβλίο, ένα χαρακτηριστικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ηρωνία και ο σαρκασμός που είχε μέσα. Λοιπόν, είναι δύσκολος να ξέρεις, Ζήνα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζήνα Κουτσελίνη. Ο πιο δύσκολος δρόμος από τις εκδόσεις Λιβάνη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε να βρούμε τη Σοφία Τσίπα, γιατί όλοι μαζί για το παιδί και αυτά τα Χριστούγεννα. Σοφία. Τα Χριστούγεννα, Εύα, η μεγαλύτερη γιορτή για μικρούς και μεγάλους πλησιάζει. Και επειδή κακά τα ψέματα, τη γιορτή αυτή τη χαίρονται περισσότερο τα παιδιά, ο Sky σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα συγκεντρώνουν παιχνίδια για τα παιδιά των Ιδρυμάτων, τα οποία έχει κάτω από τη σκέπη της η Ένωση Μαζί για το Παιδί. Η δράση μας ξεκινάει αυτό το Σάββατο και θα ολοκληρωθεί 23 Δεκεμβρίου. Έτσι λοιπόν, αυτό το Σάββατο, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, συγκεντρώνουμε δώρα στο εμπορικό κέντρο River West, επί της λεωφόρου Κηφισού, στο Χαλάνδρη, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στη Νέα Ιωνία, στην πλατεία Σημειριώτη και στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους. Μπορείτε να φέρνετε κάθε είδους παιχνίδια για παιδιά όλων των ηλικιών, από τρενάκια, κούκλες, μπάλες, επιτραπέζια, μέχρι και ηλεκτρονικά. Τα παιχνίδια αυτά θα πρέπει να είναι ή καινούρια ή σε καλή κατάσταση, έτοιμα για χρήση, και ο σκοπός της δράσης είναι να δοθεί χαρά αυτές τις Άγιες Μέρες στα παιδιά των Ιδρυμάτων. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γίνουμε λοιπόν Άγιοι Βασίλειδες για εκατοντάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια, στα σημεία συγκέντρωσης παιχνιδιών θα γίνουν πολλά, να περιμένετε πολλά happenings για μικρούς και μεγάλους. Μάλιστα. Σοφία Τσίπα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε το να βοηθάμε τους άλλους που έχουν ανάγκη. Κάνει καλό και στην υγεία μας και στη διάθεσή μας. Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, λίγο πριν σε αποχαιρετήσω.
απαντήσουμε. Ποιον άλλον έχει σήμερα, Κωνσταντίνε, στο Ευθέως, 12 και 4. Θέμη Μπαλασόπουλο, Ποέωτα. Ήθελα να τον έχω στο στούντιο, αλλά μας την έκανε. Θα βγει ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον Sky. Στις 7 η ώρα Νίκος Αβακελάτος, 9 Σία Κοσιόνι, 11 και 4 η Έλληνες του Πνεύματος και της Τέχνης. Και αμέσως μετά Ευθέως με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα αύριο πάλι, Πέμπτη, λίγο πριν τις 3. Γεια σας.